Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Γιατάκι των Λαγάδων. Ελπίζω και σήμερα να περάσουμε καλά. Παρασκευή σήμερα, για μια μισή ώρα θα είμαστε εδώ παρέα. Καλεσμένος μας σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή είναι, ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν, είναι ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Είναι ομαδάρχης στην ομάδα που υπάρχει στο Facebook, το ΕΤΙΝΟΕΛ, την ομάδα εκπαίδευσης λαγοκοινωνιών. Είναι μια ομάδα με πάρα πολλά μέλη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει προσφέρει. Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και εκείνος από την πλευρά του όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει πολλά στο κυνήγι. Ιδιαίτερα, ειδικά στο κυνήγι του λαγού, που και σε αυτό ειδικεύεται. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοφοκλή. Καλησπέρα σε όλους τους λαγοκυνηγούς και εμείς. Εδώ είμαστε πάλι με τους λαγοκυνηγούς σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και στην Κύπρο, γιατί μας παρακολουθούν και από Κύπρο. Νομίζω ότι έχουμε πολλά, μα πάρα πολλά να πούμε. Θα περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας, μια μισή ώρα που θα είμαστε εδώ παρέα. Και αν χρειαστεί, το πάμε και λίγο παραπάνω, θα το δούμε. Έχουμε, νομίζω, να πούμε πολλά πράγματα, έτσι. Αρκετά. Αρκετά θα έλεγα. Άλλωστε, το κυνήγι του λαγού είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, το λέω και πολλά χρόνια και στο ραδιόφωνο, το γράφω και στο περιοδικό και στην εφημερίδα. Η προσωπική άποψή μου είναι ότι οι λαγοκυνηγοί είναι οι πιο μερακλείδες κυνηγοί στην Ελλάδα και είναι προς τιμήν τους οι κυνηγοί που δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό το συγκεκριμένο κυνήγι. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ο σκύλος, ο λαγός και πώς θα βγουν στο κυνήγι του λαγού. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Ο σωστός λαγοκυνηγός κυνηγάει μόνο λαγό και τίποτα άλλο. Όπου του δεν του σηκώνει σε κανένα άλλο θύραμα. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να μου πεις λίγα λόγια, έτσι, από τη στιγμή που κάνουμε παρέα και θα είμαστε μια μεγάλη παρέα για τις επόμενες ώρες, θέλω να μου πεις λίγα λόγια για σένα. Δηλαδή, πώς μπήκες στο κυνήγι του λαγού, τι σε τράβηξε, γιατί έμεινες εκεί, γιατί έγινε η ομάδα, πώς έγινε η ομάδα, τι προσφέρει η ομάδα. Εντάξει, θα τα πάμε σιγά σιγά. Δεν ανάγκη να τα... Πάμε. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Σιγά σιγά. Καταρχήν, για το κυνήγι του λαγού, τι με τράβηξε. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα και το κυνήγι, κυνηγούσα και γουρούνια. Με τράβηξε περισσότερο όμως το κυνήγι του λαγού για τα σκυλιά, για τις εχνηλάτες. Μ' αρέσει με προβολικά. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ με τους γουρουνάδες, και αυτοί έχουν το δικό τους, ας πούμε, καταλαβαίνετε, τους αρέσει το κυνήγι του κοινωνίου, αλλά εμένα με τράβηξε περισσότερο το κυνήγι του λαγού. Και ο λόγος είναι καθαρά τα σκυλιά. Έχω αδυναμία στους σκυλάδες. Θέλω να κυνηγώ με σκυλιά από κοντά. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Τελικά, ο λαγοκυνηγός, αν το πούμε σε ποσοστά, γιατί ο λαγοκυνηγός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα όπλο και ένα ή περισσότερα σκυλιά και κυνηγάει λαγό. Αν το πάμε σε ποσοστά, ποια είναι η αναλογία? Δηλαδή, ο σκύλος είναι στο 90% και όλα τα άλλα είναι το υπόλοιπο 10%, είναι στο 95% και όλα τα άλλα είναι το υπόλοιπο 5%, είναι στο 99% και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα είναι στο 1%. Κοίταξε να δεις τώρα, για να είσαι λαγοκυνηγός πρέπει να έχεις και καλό σκυλί. Τα πάντα, το σκυλί σε κάνει κυνηγό και εσύ κάνεις το σκυλί, το μαντεύεις να κυνηγάει και ο κυνηγός κάνει το σκυλί, το μαντεύει να κυνηγάει. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σου, χωρίς σκυλί, λαγοκυνηγός δεν γίνεις. Τα πάντα δηλαδή είναι το σκυλί, το εκδηλάτης, το καλό του σκυλί. Θα σου κάνω μία ερώτηση που την έκανα και στην πρώτη εκπομπή, στον Κώστα τον Τράσια, η οποία είναι εξής. Όλοι, ανεξάρτητα αν κυνηγάμε λαγό ή αν κυνηγάμε φτερωτά ή αν κυνηγάμε αγριόχειρο, ψάχνουμε να βρούμε τον τέλειο σκύλο. Τον καλό σκύλο, τον καλύτερο σκύλο, τον απόλυτο σκύλο. Τελικά, μπορούμε όλοι να τον έχουμε? Είμαστε ικανοί ή ο τέλειος, ο καλός, ο άριστος, ο υπέροχος σκύλος πρέπει από πίσω να υποστηρίζεται και από ένα άριστο, υπέροχο, πολύ καλό κυνηγό? Κοίταξε να δεις. Πάντα έχω την άποψη ότι ο καθένας έχει τα σκυλιά που το αξίζουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Αναλόγως πώς θα δουλεύεις τα σκυλιά σου, πώς θα μαθαίνεις, έχεις και το ανάλογο σκυλί. Εάν δεν το βγάζεις το σκυλί, εάν δεν γνωρίζεις κάποια πράγματα και εσύ να τον βοηθήσεις, δεν κάνεις εύκολα σκυλί. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και σκυλιά τα οποία από μόνα τους
όπως μου είχε τύχει και εμένα κάποτε, με δύο εξόδους, από μόνο το εντελώς σου λέω, ξεκίνησε να κυνηγάει. Το είχε από μέσα του. Μπήκε στο νόημα κατευθείαν και έγινε ένα πολύ καλό λαγόσφαιρο. Τέτοιες σκυλιά σπανίζουν. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γνωρίζεις και εσύ για να κάνεις ένα καλό λαγόσφαιρο. Στην κυνηγητική μας καριέρα θα περάσουν από τα χέρια μας 15, 20, 30 σκυλιά. Δεν έχει σημασία και δεν στέκομαι σε αυτό. Η ερώτησή μου είναι άλλη. Πόσα από αυτά πιστεύεις ότι θα μας μείνουν? Δηλαδή, σε μια κυνηγητική καριέρα ενός κυνηγού που είναι, ξέρω εγώ, 50, 60, 70 χρόνια, πόσα σκυλιά καλά το αναλογούν? Θα βγάλει 1, 2, 3 το πολύ, πόσα? Που θα ξεχωρίσει, έτσι. Εξαρτάται και πόσα σκυλιά έχει ο καθένας, έτσι. Αλλά καλά σκυλιά, στα 60, στα 70 χρόνια, πιστεύω ότι θα είναι, εάν είσαι καλός κυνηγός και γνωρίζεις, 3 ή 4 καλά σκυλιά. Καλά σκυλιά. Αναλογούν, λοιπόν, μας αναλογούν 3 ή 4 καλά σκυλιά στην κυνηγητική μας καριέρα. Αυτό πιστεύω και εγώ, τόσο είναι. Ίσως είμαι και λίγο παρακάτω, εγώ, 2 με 3, κάπου εκεί. Αλλά δεν έχει σημασία, το 2 με το 3 και το 4 είναι πολύ κοντινά. Μακάρι δηλαδή ένας κυνηγός στα 70 χρόνια κυνηγητικής καριέρας να βγάλει 4 καλά σκυλιά. Το θεωρώ μεγάλη επιτυχία αυτό. Εσύ τι λες? Συγγνώμη, είχε κάνει διαβολή εξόφου, δεν σε είδα. Α, λέω ότι εγώ θεωρώ ότι 2 με 3 σκυλιά μας αναλογούν στα 70 χρόνια στην κυνηγητική μας καριέρα. Και πιστεύω ότι όποιος κάνει, ας πούμε, 4 είναι πολύ τυχερός. Εσύ τι πιστεύεις? Ναι, και εγώ το πιστεύω. Ότι άμα το κάνει 4 είναι τυχερός, όντως. Λοιπόν, καλησπέρα από τον Σπύρο τον Ασπρογέρα και να του πούμε καλησπέρα. Από τον Βασίλη τον Μασάη, καλησπέρα. Με υγεία μας λέει. Ο Στέλιος, ο Μιχαλούτσος, καλησπέρα σε όλους τους λεβέντες. Η Χρύσα Ευαριά, καλησπέρα σας κύριοι. Έχουμε και γυναίκες κυνηγούς, έτσι? Βέβαια, ναι. Και αξιόλογες κυρίες στο χώρο το δικό μας. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η παρουσία τους αυξάνεται στο χώρο του κυνηγίου, έτσι? Αυτό είναι το ευχάριστο. Ήδη έχουμε μέσα στην ομάδα πάνω από 15 γυναίκες. Μέλη, κυνηγή. Κοίταξε, πέρσι ήταν η χρονιά της γυναίκας σε ό,τι έχει να κάνει με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κυνηγίου, τη ΦΑΣΕ. Την είχε ανακηρύξει η χρονιά της γυναίκας και μάλιστα έλεγε ότι αν θέλουμε το κυνήγι να έχει μέλλον, θα πρέπει να στραφούμε προς τις γυναίκες. Και έχουν απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Γιατί δίνουμε μια άλλη διάσταση στο κυνήγι, έτσι. Φεύγουμε από το μουστακαλί, τον αγριάνθρωπο που. Όταν μπαίνει η γυναίκα μέσα, ξέρεις, σπάνε λίγο τα πράγματα, έτσι. Σίγουρα. Μορφαίνει, μορφαίνει το κυνήγι. Ακριβώς. Ο Δημήτρης ο Βετεράνος μας στείλει την καλησπέρα του από την Ερμιόνη. Ο Νίκος ο Καντανάς, καλησπέρα σε όλους τους συνάδελφους. Ο Βαγγέλης ο Κολίτσας, καλησπέρα σε όλους. Ο Γιώργος ο Πάρ. Λέει ότι με την γραβάτα σκίζεις, λέει. Ο Γιώργος ο Παραμυθάς από Κοζάνη. Ναι. Παραθύρας, παιδιά. Πάνω θα είναι φίλος, έτσι. Καλό παιδί και καλό κυνηγός. Μανιώτης. Ο Γιάννης ο Πράσινος, μάλλον, καλησπέρα στην παρέα. Ο Πάνος, ο Χριστόφ, ο Φοκλή, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί που κυνηγούν με θέρμα, λέει, δεν είναι μερακλείδες. Έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη. Εγώ δεν είπα τι είναι. Εγώ είπα ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό του συλλαγοκυνηγοί είναι μερακλείδες. Δεν είπα ότι κανένας άλλος δεν είναι. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Ο Κωνσταντίνος ο Πότσης, καλησπέρα στην παρέα από το Ήλιον. Ο Θανάσης, βλέπω κόσμο και κοσμάκι μέσα. Τι γίνεται? Δεν προλαβαίνω. Έχασα τη σειρά. Ο Θανάσης ο Παπάς, καλησπέρα σας κύριε. Ο Μιχάλης ο Περάκης, καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα στον Οκλή. Ο Νότης ο Παπάς, καλησπέρα. Ο Κώστας ο Κορέτας, καλησπέρα σε όλους. Ο Νάτσης ο Μάνος, καλησπέρα από την Ορεστιάδα Εύρου. Ο Γιώργος ο Φραγκόπουλος, καλησπέρα στην παρέα. Ο Άγγελος ο Γιαννακάκης, καλησπέρα στην παρέα. Ο Γιώργος, καλησπέρα στην παρέα. Ο Σάκης ο Σερέτης, καλησπέρα. Ο Θοδωρής ο Τζανέτος. Ο Γιώργος ο Κάτσικας. Ο Αργύρης ο Θεοφιλόπουλος. Καλησπέρα, Σοφοκλή. Καλησπέρα, ο Μαδάρχη. Λέει, σκίζεις. Έχεις κερδίσει εντυπώσεις σήμερα, Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, νομίζω ότι διάβασα τα περισσότερα καλησπέρα. Θα έχουμε και άλλα πολλά, θα έχουμε πολλά μηνύματα.
Θέλω να μου πεις, Δημήτρη, δύο λέξεις για την ομάδα, για την ΟΕΛ, την ομάδα εκπαίδευση λαγοκυνηγών, η οποία έχει πολλά μέλη και έχει προσφέρει και πολλά. Με ποια έτσι, πώς φτιάχτηκε, πότε φτιάχτηκε, πώς ξεκίνησε, πες μας λίγα λόγια για την ΟΕΛ. Ομαδάρχης είσαι, προφανώς θα γνωρίζεις καλύτερα από όλους. Ναι, η ομάδα ξεκίνησε από ένα δυσάρεστο περιστατικό που είχε γίνει το 2011 σε μια ομάδα στους λαγοκυνηγούς Ελλάδος και συγκεκριμένα ένας νεαρός κυνηγός ανέβασε ένα βιντεάκι στο βιβλίο με ένα κουταβάκι 6-7 μηνών και ζητούσε τη γνώμη των υπόλοιπων λαγοκυνηγών. Δεν μπορώ να σου περιγράψω το τι του λέγανε και τα σχόλια, τα αρνητικά και υγριστικά. Τρελάθηκα, δεν το πίστευα. Ήτανε τραγικό αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα, γιατί το παλικάρι, αυτός ο νεαρός κυνηγός, ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους, λέει, δεν ήθελα να σας στεναχωρέσω και να σας αναστατώσω, και διέγραψε το βιντεάκι και εξαφανίστηκε και από το Facebook. Δεν είναι τραγικό? Ναι, βέβαια. Εκείνη την ώρα είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους που θέλουν να γίνουν κυνηγοί και ειδικά τους λαγοκυνηγούς. Και πήρα την απόφαση και έκανα τότε την ομάδα. Την ομάδα εκπαίδευση λαγοκυνηγών. Είχα μιλήσει τότε και με τον Νίκο τον Βίτα, ένα νεαρό κυνηγό και φίλο μου, πολύ καλό παιδί. Ιδρύσαμε την ομάδα, τα βάλαμε κάτω, ψάξαμε, βρήκαμε σωστούς κυνηγούς, κάναμε μέλη και βάλαμε στόχους. Στόχους που είμαι πολύ υπερήφανος ότι τους έχουμε υλοποιήσει. Και αυτό το οφείλουμε σε όλα τα μέλη. Όχι μόνο σε μένα, γιατί τα μέλη μας είναι ξεχωριστά. Είναι αυτό που κάνει τη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες μας. Βέβαια, σε όλη αυτή την προσπάθεια, κάποιοι πιο παλιά κάνανε προσπάθειες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρεις, εμείς το κάναμε αυτό, το κάναμε και το βρήκαμε, προσπαθήσαμε κι εμείς, βάλαμε το λιδαράκι μας και μέσα από την ομάδα υλοποιήσαμε πράγματα και καταστάσεις. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον Βαγγέλη Μπαρατζό, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Θεσσαλίας. Στήριγμά μας. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Για το θάνατο του Κυριτσάκα. Μα το γνώσεις. Υπάρχει άλλος που να γνωρίζει καλύτερα αυτή τη στιγμή τις καρδικές φυλές όλες. Και άλλα άτομα. Του Μανούσου. Καλκιαδάκη. Πρωτοπόρο. Ακολουθούμε τα βήματά του. Χρόνια του πολλά κιόλας. Έχει τα γενέθλια. Πολύ χρόνος ο Μανούσος να είναι. Πολύ χρόνος. Μιλάμε και για άλλα άτομα. Για τον Ελληνικό Εκκληλάκη, για τον κύριο Βαγουράκη που έκανε τους πρώτους αγώνες το 11. Τον Νίκο. Στους Εκκληλατών, στο Λαγκαδά επάνω. Τέλος πάντων. Η ομάδα ιδρύθηκε να βοηθήσει και να βοηθηθούμε όλοι μας δηλαδή για το κυνήγι του λαγού. Γιατί το κυνήγι του λαγού είναι μια επιστήμη. Όσο και να λέμε ότι το ξέρουμε, να είσαι σίγουρος ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ακόμα μαθαίνουμε. Το γεράσκο έκδοδο ακόμα ισχύει για το λαγοκυνή. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ τα ξέρω όλα. Κανένας. Από προσωπική εμπειρία. Κάναμε σεμινάρια, κάναμε διημερίδες. Με επιστημονικούς συνεργάτες. Και έχουμε συνεργασία άψογη με όλες τις ομοσπονδίες και τους λόγους. Πριν μια πενταετία, θα σου φέρω ένα παράδειγμα και να τελειώνω. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε στα και με τα υπόλοιπα τα μέλη εδώ πέρα. Λοιπόν, είχαμε κάνει μια διημερίδα με τον λαγό και ήταν ο επιστημονικός συνεργάτης ο Σόκος της Μακεδονίας Τράκης. Πολύ καλό παιδί. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στους αγώνες για να γίνουν οι αγώνες στην Ελλάδα. Μας είχε ανακοινώσει τότε σε ένα ερώτημα δικό μου κιόλας προσωπικά. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε και αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το λαγό αν είναι αρσενικός ή γλυκός που τούτο τη σηκώσουν από τις γκαγκαράτζες. Και γυρνάει και μου λέει δεν μπορείς να τον ξεχωρίσεις.
Μα του λέω, εδώ λέμε ότι ο σιλικός, ο λαγός, βγάζει στρογγυλές. Μπεκαράτης και ο αρσενικός, μητερές. Και μου λέει, όχι Δημήτρη, είναι καθαρά θέμα διατροφής. Του λέω, πώς το κατάλαβες αυτό, πώς το απόδειξες. Πώς μπορείς το, και το έβγαλες στο συμπέρασμα αυτό. Μου λέει απλά τα πράγματα. Πήρε έναν αρσενικό λαγό σε κλουβί. Και έναν θηλυκό σε άλλο κλουβί. Επί ένα μήνα τους χάριζα ξηρά τροφής. Ιτάλι, Ιθάλι, Καλαμπόκι κτλ. Σε πληροφορώ και ο αρσενικός και ο θηλυκός κάνανε στρογγυλές γκαγκαράτσες. Επί ένα μήνα αλλάζουν την τροφή και τους χάριζα πρασινάδα και τον αρσενικό και τον θηλυκό. Σε ξεχωριστά κλουβιά σου λέω πάλι. Και οι δύο οι λαγοί βγάζανε πράσινες μητέρες. Αυτό που ξέραμε τόσα χρόνια που μας έμαθαν και οι παλιοί ότι ο λαγός μπορείς να τον ξεχωρίσεις, ότι λες είναι θηλυκός και μητέρες είναι αρσενικός, δεν ισχύει. Πρόσεξε να δεις, σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε στα καφενεία, κανένας, μα κανένας δεν θέλει να το παραδεχθεί. Γιατί? Γιατί έτσι το έχει μάθει, έτσι το έχει επεδώσει. Ότι έτσι είναι, αλλά είναι λάθος. Πέραν αυτό, σου ανέφερα ένα παράδειγμα. Για σαν να πω κάτι. Η επιστήμη ξεκινάει από την παρατήρηση. Δηλαδή, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι παρατηρούν κάτι, οι μητέρες, οι κακαράτσες, όπως είπες, οι στρογγυλές ή οτιδήποτε άλλο, εάν το δουν να επαναλαμβάνεται, αυτό είναι πολύ καλή τροφή για τους επιστήμονες να δώσουν μια απάντηση. Από εκεί ξεκινάει η επιστήμη, από την παρατήρηση ξεκινάει. Είδες λοιπόν ότι όλα αυτό που εμείς πιστεύαμε, ας πούμε, τόσα χρόνια ότι η θηλυκή λαγή, ας πούμε, και η αρσενική λαγή ξεχωρίζουν τις κακαράτσες, ήρθε η επιστήμη να μας πει ότι δεν ισχύει αυτό. Τώρα, βέβαια, αυτό μπορεί να κάνει άλλα 100 χρόνια για να το επεμβαίνουμε. Εμείς. Γιατί θα υπάρχουν πάντα αυτοί που θα πιστεύουν ότι τέρμα αυτά που λέτε είναι βλακίες. Δεν πάνε να τα λένε επιστήμονες. Εγώ ξέρω ότι η θηλυκή είναι έτσι και η αρσενική είναι έτσι. Θα περάσουν και 100 χρόνια ενδεχομένως, έτσι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Πότε ιδρύθηκε η ομάδα, Δημήτρη? Η ομάδα. Το 2012. Το 2012. Πόσα μέλη έχει? Αυτή τη στιγμή έχουμε 14.000 μέλη. Πολύ μεγάλη ομάδα. Πολύ μεγάλη ομάδα. Ανακερούς έχουμε πάρει στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην ομάδα μέσα από έρευνες που έχετε κάνει, αλλά και γκάλοπ, τα οποία είναι πολύτιμα, έτσι. Τα έχουμε δημοσιεύσει και εμείς στο περιοδικό και γενικότερα τα κρατάω και εγώ προσωπικά δημοσιογραφικά σαν στοιχεία, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Αυτά τα στοιχεία που και εμείς ανακερούς έχουμε δημοσιεύσει, ας πούμε, αλλά και εσείς έχετε πλέον στα χέρια σας. Σας τα έχουν ζητήσει κάπου να σταχειοθετηθούν, κάπου να αρχαιοθετηθούν, κάπου να υπάρχουν για να είναι χρήσιμα, ας πούμε, στο μέλλον, να βγουν κάποια συμπεράσματα από αυτά? Κοίταξε να δεις, το μόνο που μας έχει ζητηθεί και έχουμε, δηλαδή και πάλι με δικιά μας πρωτοβουλία τα είχαμε δώσει, είναι όσον αφορά τις επιθέσεις των λύκων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχουμε δώσει τα στοιχεία στους επιστημονικούς συνεργάτες της κομμάτου. Ποιο πόρο μας έχουν ζητηθεί, έτσι. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Δημήτρη Πετρούς, κάτω από τον επιστημονικό συνεργάτη Στερεάς Ελλάδος. Μια πολύ καλή συνεργασία. Είναι και λαγοκυνηγός ο Δημήτρης. Είναι και λαγοκυνηγός ο Δημήτρης, ο Κιούς. Ναι, είναι λατινικός και πάρα πολύ καλό παιδί. Και είναι τιμή μας που τον έχουμε και μας βοηθάει. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πάνω σε αυτό το κομμάτι του λύκου θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Έχουμε κάνει κάποια αιτήματα. Περιμένουμε απαντήσεις. Να ρωτήσω κάτι. Κρατάτε στοιχεία στατιστικά πολλά χρόνια για το λύκο, γιατί προφανώς αρκετά μέλη θα μπαίνουν μέσα και θα παραπολιούνται για τις επιθέσεις που δέχονται τα σκυλιά τους από λύκους ή και τις απώλειες που έχουν. Στατιστικά, αν το δούμε σε βάθος χρόνου, από την ίδρυσή σας μέχρι σήμερα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται, παραμένει σταθερό, σε αιτήσια βάση, σε ποια φάση βρισκόμαστε? Η έρευνα, θα σου πω τώρα ακριβώς τι ακριβώς έχει συμβεί. Το 2013
με τη δημοσιογράφη, την κυρία Γεωργία Μελά, είχαμε ξεκινήσει... Μελαμίνη, είναι Γεωργία Μελά, ναι, έχεις δίκιο, βγαίνει στο Facebook. Γεωργία Μελανίτη, ναι, ναι, το ξέρω γιατί ναι, την έχω από κοντά περίπου 35 χρόνια. Είσαι τυχαίος. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει μία έρευνα όσον αφορά τις επιθέσεις των Λύκων στη Δυτική Μακεδονία. Τα περιστατικά τότε, το 13, σου μιλάω το 13. Τα περιστατικά ήταν τότε, θυμάμαι, γύρω στα 7-8 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Λύκου, το 13. Και σε μια περιοχή Κουζάνης Βερεβενών, όχι πιο πέρα, Φλόρινας, τότε είχε ξεκινήσει και η Βόρνα, ή τότε γινόταν κάποιες καταγραφές. Τέλος πάντων, μέχρι και το 2015 υπήρχε μια μικρή άνοδος όσον αφορά τις επιθέσεις. Από το 2016 και μετά έχει ξεφύγει το πράγμα. Μιλάμε για δραματικές καταστάσεις. Όχι μόνο Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο στα Γιάννενα, όχι μόνο Δράμα, όχι μόνο στο Κυλκής. Τι να πω, δηλαδή, έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να είναι στα περίπτωρα της Κοζάνης αγέρι Λύκων, να μπαίνει μέσα στα χωριά και οι επιθέσεις να έχουν γίνει καθημερινή ρουτίνα, δηλαδή να μην υπάρχει Σαββατοκύριακο που να μην με παίρνει συνάδελφος και εγώ στον Ευρώ, Δημήτρη μου το φάγανε, Δημήτρη αυτό, Δημήτρη εκείνο, κάθε Σαββατοκύριακο να έχουμε και από μία επίθεση. Δεν ξέρω, είναι δραματική η κατάσταση. Δυστυχώς, Δημήτρη μου, από την άλλη πλευρά, αυτό που έχω να πω και παρακολουθώντας εξελίξεις και τα γεγονότα δημοσιογραφικά, αυτό που έχω να πω είναι το ότι το Υπουργείο, οι πλησιακοί παράγοντες σφυρίζουν αδιάφορα για το θέμα αυτό. Θα έλεγα ότι πολλές φορές είναι και προκλητικοί, γιατί τους δείχνουν κάποιες φωτογραφίες από φαγωμένα σκυλιά και μας λένε ότι αυτές είναι από το εξωτερικό. Δεν θέλουν να σκύψουν πάνω από το θέμα. Φοβούνται ότι θα δεχτούν πολύ μεγάλη επίθεση από τους αντικυνηγούς, ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι με το Λύκο. Αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι πολύ σύντομα θα οδηγηθούν στο να πάρουν ακραία μέτρα για να δώσουν λύση στο πρόβλημα με τους Λύκους. Και καλά μέχρι τώρα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για κυνηγούς και κυνηγητικά σκυλιά, μιλάμε και για ανθρώπους κτηνοτρόφους οι οποίοι είναι η δουλειά τους και ζουν από αυτό, δέχονται πολύ μεγάλα πλήγματα. Και πιστεύω ότι σύντομα μη τυχόν και έχουμε και δυσάρεστες εξελίξεις, έτσι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του Λύκου. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πιστεύω ότι θα αναγκαστούν πολύ σύντομα να λάβουν πολύ δραστικά μέτρα για το Λύκο. Ναι, και εγώ αυτής της άποψης είμαι Σόφο. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να κλάψουμε και κάποιον άνθρωπο. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να πάρθουν πλέον δραστικά μέτρα. Πληροφοριακά να σου πω ότι μετά τα περιστατικά που είχαμε εδώ, στα περίπτωρα της Κοζάνης, που εμφανίστηκαν οι Λύκοι και μπαίνανε μέσα ακόμα την νύχτα σε γυμνάσια και σε Λύκια, ότι πήγε ένα μήνα, είχε κινητοποιηθεί όλο το δασαρχείο να δει τι γίνεται και αν μπορούν να κάνουν κάτι για να τους διώξουν. Τέλος πάντων, από ό,τι μαθαίνω, εξαφανίστηκαν από τα περίπτωρα και πήγανε 3-4 χιλιόμετρα πιο κάτω στα χωράφια μέσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος εντελώς. Πρέπει να πάρθουν πιο δραστικά μέτρα. Ναι. Ο Γεράσιμος ο Χριστοφοράτος στέλνει την καλησπέρα του. Ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου καλησπέρα. Ο Παναγιώτης ο Βαρσάνης καλησπέρα σε όλους. Ο Γιώργος ο Κρανίδης καλησπέρα από Κατερίνη. Δεν είμαι λέει λαγάς, φερματζής είμαι. Πιστεύω το φέρμας είναι πιο εύκολη υπόθεση από τα λαγόσκυλα. Αυτό πιστεύω και εγώ, αγαπητέ Γιώργο. Τα λαγόσκυλα θέλουν πολύ μα πολύ δουλειά. Ο Λευτέρης ο Κότσος καλησπέρα από τη Ρόδο. Ο Δημήτρης ο Παναγιώτης καλησπέρα σε όλους τους φίλους λαγάδες. Ο Σκαρλατούδης ο Δημήτριος καλησπέρα σας. Ο Κυριάκος που από τι γίνεται εδώ. Έχασα τα μηνύματα πάλι. Μισό λεπτό γιατί χάθηκα εδώ πέρα. Σιγά σιγά μην βιάζεσαι. Ναι, ναι. Ο Κυριάκος λοιπόν ο Τσιμπουρίδης καλησπέρα παλικάρια. Ο Φάνης ο Πιτσογιάννης καλησπέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης ο Κολίτσας παιδιά εξαρτάται από το πώς θα δουλεύεις. Όσο και πάνω απ' όλα τα αίματα της κάθε φυλής. Μιλάει για τα σκυλιά και για αυτό που λέγαμε αρχικά για το πόσα σκυλιά μας αναλογούν. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την ευκαιρία να μάθω από εμπειρότερους, λέει. Κύριε Δημήτρη,
Έχουμε μία ερώτηση λοιπόν από τον Ιωάννη Κοτομανιάτη. Ποιες είναι οι διαφορές των καθαρόαιμων και των ημίαιμων ιχνηλατών κατά τη γνώμη σας? Είναι ένα θέμα, νομίζω, πολύ σημαντικό το ερώτημα του φίλου του Νίκου και θα μας απασχολήσει για αρκετά χρόνια ακόμα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου, Δημήτρη. Δεν σ' άκουσα, Σόφο. Μου είπες, μπορώ να απαντήσω? Ναι, βεβαίως. Ναι. Οι διαφορές. Πρόσεξε να δεις. Είναι μια μεγάλη ιστορία το ημίωμα και το καθαρό αίμα. Προς Θεού δεν κατηγοράμε τα ημίωμα, έτσι. Γιατί και οι καθαρό αίμες φυλές προήλθαν από ημίωμα. Ένα είναι αυτό. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα καθαρό αίμα, αυτή μια φυλή που κρατάει την καθαροαιμίδες 300 χρόνια, ίσως και παραπάνω, έχει συνέχεια. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δηλαδή, εάν θέλεις να κάνεις ευχαρόμενο και να έχεις συνέχεια σε αυτά τα σκυλιά, τα καλά τα σκυλιά, με τα καθαρό αίμα μπορείς άνετα να συνεχίσεις. Με το ημίαιμο μπορείς τα 10 τα κουτάβια που θα βγάλεις, τα 8 να μην σου βγουν και να σε βγούνε μόνο τα 2. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις σκυλιά που δεν είναι αναγνωρισμένα, δεν έχουν καρδιά, όπως γνωρίζω πολλούς φίλους που λένε ότι αυτή τη ράτσα την κρατάει από ακούς με 60 και 70 και 80 χρόνια. Και τα σκυλιά πιάνουν πράγματι, εντάξει. Όταν κρατάς μια φυλή 40 και 50 και 60 χρόνια και την αναπαράγεις, μπορείς να βγάλεις σκυλιά, δεν λέω όχι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι από καθαρό επί φυλή θα έχεις μια συνέχεια όσον αφορά τον καλό ιχνηλά. Έτσι. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος μας λέει, καλό, λέει, στην εξαιρετική παρέα μας, καλό βράδυ, λέει, σε άνθρωπο που είναι συνδεδεμένος με το λαγοκυνήγι, την εκτίμησή μου, για σένα, λέει, Δημήτρη μου. Ο Γιάννης ο Μαστρογεωργίου, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα ομαδάρχη. Ο Γιώργος ο Θρακόπουλος. Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι στην Ολλανδία του Τωρού, είναι ένας από τους πολύ καλούς κυνηγούς, είναι φίλος μου, είναι συντονιστής της ομάδας και κοσμήτωρας της ομάδας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στην ομάδα εκτιμώ κάποια άτομα. Με τον Γιάννη, τον Μαστρογεωργίου, έχουμε πολλά κοινά και εκείνο που μας συνδέει είναι η αγάπη για το λογοκυνήγι. Δεν θα ξεχάσω τις κουβέντες που λέγαμε. Πολλά βράδια καθόμασταν και συζητούσαμε πριν το κοιμηθούμε και λέγαμε πώς θα γίνει να μάθουμε γιατί ο λαός το κάνει αυτό, γιατί ο λαός κάνει εκείνο, πώς είναι δυνατόν να κυνηγάνε τα σκυλιά και να το κάνουν. Ποιο είναι το κόλπο που κάνει? Και γυρνάει και μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, εάν δεν πούμε στο μυαλό του λαού, δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ απαντήσεις, που λέει ο Παντάρη. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, βέβαια. Θες, εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό. Και όχι μόνο στο κυνήγι, γιατί έχω τρέλα και στο ψάρεμα. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι για να μάθεις να κυνηγάς κάτι ή να ψαρεύεις κάτι, πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά τις συνήθειές του, αν θέλεις να σκέφτεσαι σαν αυτό. Μόνο τότε είσαι σε θέση να ξέρεις έτσι τι πρέπει να κάνεις και πότε. Και πάλι, μετά από χρόνια εμπειρίας, έτσι, πάντα υπάρχουν εκπλήξεις. Ναι. Και πάντα θα βρίσκουμε πράγματα τα οποία θα λέμε, οπ, ξανά από την αρχή. Πάντα θα υπάρχει εκπλήξη. Ο Γιώργος ο Φραγκόπουλος μιλάει για το θέμα με τον νέο που είπες αρχικά, που περιέγραψε στο παιδί που ανέβασε κάτι να ρωτήσει για το σκυλάκι του και μέχρι που τον ευρύσανε. Λέει λοιπόν το εξής. Μήπως χρειαζόμαστε και ομάδα εκπαίδευσης στοιχειώδους ευγένειας? Μερικοί. Μακάρι ο νεαρός να μην τα παρατήσει. Έχει δίκιο, έτσι. Έχει δίκιο. Ο Χρήστος. Έχει δίκιο. Κοίταξε, εγώ παρακολουθώ την ομάδα και βλέπω το εξής, Δημήτρη. Την παρακολουθώ με την έννοια έτσι ότι και εγώ μπαίνω και διαβάζω όποτε μπορώ και όποτε προλαβαίνω. Αυτό που βλέπω είναι ότι μέσα στην ομάδα στην ΟΕΛ υπάρχει μία ευγένεια. Υπάρχει, ας πούμε, ένα σεβασμός. Γιατί μπαίνω σε άλλες ομάδες και μπαίνει ένας, ας πούμε, και ρωτάει κάτι για ένα σκυλί. Και λέω τώρα από μέσα μου, πάρε πασατέμπο και πώς το λένε, πάρε πασατέμπο και αυτά και κάτσε να ακούσει εδώ τώρα ό,τι δεν έχει ακούσει στη ζωή σου. Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει, έτσι. Αλλά αντιθέτως στην ΟΕΛ όταν μπαίνω, βλέπω και εύστοχες τοποθετήσεις και σεβασμός και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στο πώς διαχειρίζεται κανείς την ομάδα, στους διαχειριστές, έτσι.
Και σε σένα που είσαι ομαδάρχης, ας πούμε, που έχεις και τον τελευταίο λόγο. Και στον κύριο Μπερζίκογλου που είναι διαχειριστής ο Μιχάλης, και στον κύριο Νίκο τον Βίτα, αλλά σε όλα τα μέλη γιατί λειτουργούμε σαν ομάδα. Αυτό θέλω να πω, ότι είμαστε ομάδα. Με σεβασμό ο ένας προς τον άλλο, το κυριότερο. Όλα τα μέλη μας σου είπα, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι, αλλά σιγά σιγά και αυτοί μπαίνουν στο πνεύμα της ομάδος. Λειτουργούν με τους κανονισμούς της ομάδος και αυτό είναι που μας κάνει πολύ ευτυχείς όλους. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καλησπέρα στην εξαιρετική, στην εξαιρετική παρέα. Ο Χριστόφορος Κουκουτζέλης. Είναι ωραίο να ακούς και να μαθαίνεις, λέει, και να τα κάνεις στην πράξη. Στην καλησπέρα μου, κύριε. Ο Χαρίλαος ο Τσιαούσης, καλησπέρα στην παρέα. Ο Ηλίας ο Σαξόνης, καλησπέρα. Είναι ένα ερώτημα που μας είχε γίνει και στην προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα απαντήσουμε, είναι καλό. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο αριθμός των κυνηγών που θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε ένα λαγοκυνήγι κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης? Ναι, είναι ένα θέμα το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι τα άτομα. Μπορεί να κυνηγάνε και 7 και 8 και 9 και 10 άτομα. Το θέμα είναι πόσους λαγούς θέλεις να χτυπήσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, εγώ κυνηγάω με τον αδερφό μου μια ζωή μαζί. Έχω τον ανιψιό μου. Έχω τώρα τα δύο τα παιδιά μου και τον πατέρα μου. Σύνολο δηλαδή είμαστε 6 κυνηγοί. Δεν μπορούμε να χωριστούμε εμείς και να πούμε ότι, ξέρεις κάτι, καλό είναι να γίνουν διάδες, δηλαδή αναδύο να κυνηγάμε. Θέλω να σου πω σου λίγο το εξής, ότι όσα χρόνια κυνηγάω, ειλικρινά, δεν έχω χτυπήσει ποτέ, μα ποτέ σε ζωή και εγώ, δηλαδή η παρέα μου, ο αδερφός μου, τα παιδιά μου, δηλαδή, παραπάνω από δύο λαγούς. Ένα λαγό, αν τα χτυπήσουμε, η ευχαρίστησή μας είναι καταρχήν να σηκώσουμε τα σκυλιά μας λαγό και να το κυνηγήσουμε. Αυτή είναι η ευχαρίστησή μας. Εάν θα το πάρουμε νωρίς, μπορεί να αφήσουμε και τα σκυλιά να πάνε να κυνηγήσουν και να σηκώσουν και δεύτερο λαγό. Αλλά ούτε θα μας ενδιαφέρει να το χτυπήσουν. Αν θα πέσει πάνω μας, έχει καλό. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί ανέβουν τη σωστή νοοτροπία. Ας κυνηγήσουν και 10 άτομα. Χτυπήσατε ένα λαγό, είστε μια παρέα. Ωραία. Θα τη βρείτε κάτω, δέστε τα σκυλιά σας ή αφήστε τα σκυλιά σας. Αφήστε τα σκυλιά σας, αν θέλετε, να ξανακυνηγήσουν. Αλλά φτάνει. Ένας λαγός, άντε δύο το πολύ, μια και τα είστε μεγάλη παρέα. Αλλά μέχρι εκεί. Παραπάνω έχει η ομορφιά, είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Αυτό πάντα το λέω. Αλλά μπορώ να κατηγορήσω, μικρά σώπο, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ και τους φίλους κυνηγούς που θέλουν να χτυπήσουν 3 και 4 λαγούς. Αυτό τους ικανοποιεί, αυτό τους αρέσει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ποτέ ότι ο λαγός θα μειωθεί από τους κυνηγούς. Ποτέ. Όσους και να χτυπήσουν. Δεν θα μειωθεί. Τώρα το να προσέχουν και να έχουμε είναι καλό. Αλλά δεν θα μειωθεί όμως και από τους κυνηγούς. Ο Χρήστος ο Μάγκος ρωτάει το εξής. Ναι ή όχι στην απελευθέρωση λαγών? Βέβαια αυτό είναι επιστημονικό ερώτημα τώρα περισσότερο. Δεν με άκουσες Δημήτρη προφανώς, Δεν σ' άκουσα, σε μου πει κάνει λίγο διακοπές, δεν σ' άκουσα. Ωραία, επαναλαμβάνω την ερώτηση. Ο Χρήστος ο Μάγκος ρωτάει το εξής. Ναι ή όχι στην απελευθέρωση λαγών? Ναι στην απελευθέρωση των λαγών, αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Είναι υπέρ των απελευθερώσεων, δεν λέω όχι. Αλλά όχι κλουβί στους λαγούς. Όχι λαγούς που τους παίρνεις από το κλουβί, τους αφήνεις και εξαφανίζονται μέσα σε μία ώρα γιατί αλλιώς τους μυρίζεις και τους τρώει. Υπάρχουν τρόποι, εκτροφία, που γνωρίζουν πολύ καλά ότι και εδώ στην Κοζάνη κάπου έχει γίνει μια κίνηση σε ανοιχτό χώρο λαγούς, μη άγριο στην ουσία, έτσι, που μπορούν να τρέξουν, που μπορούν να καλυφθούν. Ναι, σε αυτούς τους λαγούς καλό είναι να υπάρχει και να γίνονται απελευθερώσει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Ο Μπακάλης, ο Σπύρος, η Καρδίτσα λέει, παρακολουθεί. Ο Γιάννης, ο Φρέρης, ο πατριώτης μου, καλησπέρα.
ο Μιχάλης Οπεράκης από την Κρήτη μας λέει το εξής. Καλησπέρα, λέει, από Σιτία Κρήτης. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, το κυνήγι του λαγού για μένα, κάθε θρόνο που ξεκινάει και πας είναι σαν να περνάς και μία τάξη. Θέλει υπομονή να μαθαίνεις τα πατήματα που λένε. Στα 25 χρόνια που κυνηγάω, έχω δει απίστευτα πράγματα που κάνει ο λαγός. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Κάθε χρόνο θα μάθεις και θα πάρεις πράγματα από το λαγό. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε. Μπράβο, Σοφοκλή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να πάω σε ένα ερώτημα άλλο, να θέσω ένα ερώτημα το οποίο είναι, νομίζω, επιστρέφουμε στα σκυλιά, γιατί αυτή είναι και η μεγάλη αγάπη των λαγοκυνηγών. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις το εξής, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε κάνει μία μελέτη, έρευνα μεταξύ των μελών σας σε ό,τι έχει να κάνει με τα σκυλιά. Ποιες ράτσες κατέχουν, ποιες είναι, ας πούμε, οι πιο δημοφιλείς ράτσες και πάει λέγοντας. Πες μας μερικά για αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι με τι σκυλιά προτιμάνε τα μέλη μας, την κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Εδώ τα τελευταία 4-5 χρόνια στην ουσία. Τα πρώτα χρόνια, όταν τέθηκε το ερώτημα με τι σκυλιά πηγαίνει στο κυνήγι, η μίαμα ή καθαρό αίμα, μιλάμε τώρα ότι ένα 80% με 90% πήγαινε με μίαμα σκυλιά. Αυτό, σου μιλάω, η ερώτηση που είχε γίνει η πρώτη, το 16 νομίζω, ή το 17, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς. Χρόνο με το χρόνο, την επόμενη χρονιά που κάναμε ξανά την ίδια ερώτηση, είδαμε ότι ήταν 50-50. 50% δηλαδή σχεδόν με ημίμα και 50% με καθαρό αίμα. Τέλος πάντων, την τελευταία που κάναμε, είδαμε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό πλέον κυνηγάει μέσα στην ομάδα έχει και ημίμα και καθαρό αίμα. Δηλαδή, εκεί που κυνηγούσαν μόνο με ημίμα, ξαφνικά βλέπουμε ότι βάζουν και καθαρό αίμα μέσα στην αγέλη. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Και βέβαια, δεύτερο μετά, στη δημοσκόπηση κέρδει ότι μόνο με καθαρό αίμα. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε δηλαδή ότι σιγά σιγά ο Έλληνας κυνηγός προτιμάει και την καθαρομία. Βλέπω ότι υπάρχουν καλά σκυλιά. Η καθαρομία είναι μονόδρομος για τον Έλληνα κυνηγό. Πιστεύεις, Δημήτρη, ότι οι αγώνες και όπως αυτοί σιγά σιγά εξελίσσονται, γιατί θα χρειαστούν χρόνια, έτσι, για να μπούμε σε ρυθμούς, ας πούμε, όπως είναι στα σκυλιά του θυράματος, τα σκυλιά φέρμας, θα χρειαστούν χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο με τους αγώνες αλλαγός σκυλά. Θα βοηθήσουνε, πιστεύεις ότι θα συντελέσουν στο να αυξηθεί η καθαρομία, στο να πάει ο κόσμος σε πιο ποιοτικές επιλογές? Καταρχήν, οι φερματζίδες, οι κυνηγοί με τις κυνηγικές δουλειές, είναι ακριβώς 50 χρόνια μπροστά από τους λαγοκυνηγούς. Τους βλέπω, τους χαίρομαι. Ειλικρινά χαίρομαι να βλέπω φερματζίδες, γιατί όλοι τους έχουν καθαρό αίμα σκυλιές. Όταν θα μπούμε και εμείς στη λογική τους, στο σκεπτικό τους, τότε θα αλλάξουν πολλά και στους λαγοκυνηγούς. Είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι. Μπράβο, τα κατάφερα. Τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν έχω δει ποτέ θερματζή να δω το σκυλί του και να μου πει είναι σέτερ με πόιντερ. Δεν έχω δει. Όλοι τους κρατάνε καθαρό αίμα σκυλιές. Αυτό πρέπει να μας γίνει παράδειγμα εμάς. Τώρα, όσον αφορά τους αγώνες, φυσικά και δεν πήγες. Γιατί εκεί θα δούμε αξιόλογα σκυλιά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό και συμμετέχουμε και παροτρύνω όλα τα μέλη μας να κατεβαίνουν σε αγώνες. Και δίνω συγχαρητήρια σε όσους έχουν κατέβει μέχρι στιγμής και σε όσους διοργανώνουν αγώνες. Η ΟΕΛ, ένας από τους σκοπούς τους ήταν αυτός. Κάναμε μεγάλο αγώνα, είχαμε πολύ σημαντικό κομμάτι ώστε να γίνουν και να κριθούν επίσημα οι αγώνες στην Ελλάδα και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Θα βοηθήσουν οι αγώνες. Ο κόσμος ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω το εξής, ότι έχει μείνει πίσω, όπως είπες, η καθαρομία στα λαγόσκυλα.
γιατί και οι αγώνες, γιατί υπήρχε και ακόμα υπάρχει, σε λιγότερο βαθμό αλλά υπάρχει, υπήρχε αυτό το να τα κρύψουμε, να μην τα δούνε, να μην μας τα κλέψουνε, να μην μάθουν άλλοι ότι έχουμε καλά σκυλιά. Υπήρχε έντονο αυτό στους λαγοκυνηγούς. Έχει λίγο ξεθοριάσει, έχει λίγο ξεφτύσει, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει και πιστεύω ότι αυτό λειτουργεί ως φρένο στην εξέλιξη των λαγόσκυλων, έτσι. Και το να μπούμε στην καθαροαιμία και το να μπούμε στους αγώνες. Κοίταξε να δεις, ότι δεν διαφημίζω τα σκυλιά μου για να μην μου τα κλέψουμε, εντάξει, τώρα δεν τα διαφημίζω, αλλά όταν πάω στο καφενείο λέω βάρεσα 4 λακκούς σήμερα. Παρ' όλα αυτά δεν τα διαφημίζω. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Οι αγώνες, συγγνώμη, πιστεύω ότι με τους αγώνες θα αναδείξουμε καλά σκυλιά και έχω δει καλά σκυλιά. Μάλιστα. Έχω δει. Ο Βασίλης ο Σπυρόπουλος. Καλησπέρα σας, λέει. Φόβος και τρόμος ηλίκη από τη μία. Και από την άλλη, λέει, τα επιθετικά τσοπανόσκυλα. Έχει δίκιο σε αυτό, γιατί έχουμε αρκετές περιπτώσεις και με τα τσοπανόσκυλα. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει το συγκεκριμένο θέμα και αν έχετε προτείνει κάποιες λύσεις, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό υπαρκτό, έτσι. Είναι ένα θέμα που με πονάει ιδιαίτερα εμένα και πρόσφατα κιόλας. Τελευταίο μήνα του κυνηγιού έχασα μία από τις καλές μου τις σκύλες από τον Πανάρια. Το μόνο που μπορώ να κάνω και που έκανα δηλαδή είναι ότι ήρθα σε συνεννόηση με έναν δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλό άνθρωπο κυνηγό, που μπορούν τα μέλη μας, όσοι έχουν κάποιο τέτοιο δυσάρεστο συμβάν, να απευθυνθούν σε αυτόν, γιατί είναι ειδικός όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Έχει κερδίσει πάρα πολλές δίκες. Τώρα για τα υπόλοιπα, τι να πω για τους Μπαναραίους. Είναι ορισμένοι, το σκεπτικό τους και το μυαλό τους είναι λίγο μπροστά. Είναι και ορισμένοι, το μυαλό τους είναι ακόμα πίσω, να μην έρχεσαι εδώ. Εντάξει. Νομίζω ότι θα ανοίγουν τα βουνά, ναι. Έχεις δίκιο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους ένα σακί, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ φιλικοί. Ο Κώστας ο Τάσης. Ότι... Ο Κώστας ο Τάσης. Καλησπέρα Κώστα, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης. Καλησπέρα σε όλους από Καλαμάτα. Ο Γιάννης ο Σκαλατούδης. Καλησπέρα στους φίλους λαγοκυνηγούς. Ο Δημήτρης ο Κάραλης. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Κάραλης, Καραλής, είναι με κεφαλαία. Δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος. Συγχωρέστε με. Ο Στάμος ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα κύριε. Προφανώς είναι κουμπάρος, γιατί σε λέει κουμπάρε. Είσαι, λέει, πολύ όμορφο σήμερα. Λοιπόν, αυτού μη σε ματιάξουμε με τη γραβάτα. Θα ήθελα να πεις, λέει, δύο λόγια για το μέλλον του ελληνικού ιχνηλάτη. Υπάρχει εξέλιξη. Συγχαρητήρια, δίνεις εμένα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Σταμό. Έχουμε τον ελληνικό ιχνηλάτη, την εθνική μας φυλή, που πιστεύω ότι το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω και θα το πω πολλές φορές, ακόμα και αν γίνουμε βαρετός, ότι είναι υποχρέωση όλων μας να τον υπερασπίσουμε, έτσι, και να βοηθήσουμε. Γιατί μιλάμε για την εθνική φυλή. Πες μας και εσύ τη γνώμη σου. Γιατί πολλά ακούγονται, διάφορα λέγονται, έτσι. Ο Κώστας είχε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι ας αφήσουμε να κυλήσει λίγο το νερό στο αυλάκι για να δούμε πού θα πάει με τον ελληνικό χιλάτη. Έτσι ακριβώς. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά τον ελληνικό χιλάτη, η ομάδα μας έδωσε πολλούς αγώνες. Έχει στηρίξει πολύ τον ελληνικό εκδηλάτη. Να υπενθυμίσω και να πω ότι το 2015 έγιναν οι πρώτοι επίσημοι αγώνες στην Κοζάνη και στην Άουσα με την Ιγκρίτα τότε. Βέβαια δεν ήταν κάτω από το ΠΟΕ, αλλά ήταν με άδεια κανονικά από τα σαρκία, τις διαδικές υπηρεσίες κτλ. Ήταν οι πρώτοι αγώνες που είχαν γίνει επίσημοι στην Ελλάδα. Βραβεύσαμε όλους τους συμμετέχοντες, που ήταν αρκετοί. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και συνεχίζουμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι η δουλειά που κάνανε πάρα πολλοί εκτροφείς, εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν εκτροφέα, όλοι οι εκτροφείς κάνανε τη δουλειά τους και τα αποτελέσματα φαίνονται. Εγώ τους δίνω συγχαρητήρια. Γιατί χάρη σε αυτούς καταφέραμε τώρα αυτή τη στιγμή και έχουμε καλά σκυλιά. Τα έχω δει.
Έχω δει ελληνικό εκδηλάδι. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το 86 είχα πάρει το πρώτο μου ελληνικό εκδηλάδι. Ένα σκυλί το οποίο στην κυριολεξία με τυράννησε 2 χρόνια να το ξεκινήσω. Τελικά είχε το σήκωμα, αλλά δεν είχε τη δίωξη. Είχε απογοητευτεί στην κυριολεξία. Έλεγα δεν είναι να τον έβλεπα, κάτι άλλα σκυλιά από τα 100 το ένα να κυνηγάει. Έλεγα κάτι δεν πάει καλά. Κατέβηκα στην έκθεση πριν με 7 χρόνια και έβλεπα κάτι ελληνικούς τσιγκλιλάτες. Τι να σου πω τώρα, εγώ έκανα γιούρας από τότε. Γιούρας, όχι ελληνικός τσιγκλιλάτες. Δηλαδή με αυτή με γλυκάτε. Μεγαλύτερο από το γιούρας. Και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δεν μ' άρεσαν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έγιναν προσπάθειες από ορισμένα άτομα τα οποία δεν μπορούμε εμείς και κανένας να τα αμφισβητήσουμε ή να κατηγορήσουμε. Φτάσαμε πάντως στο σημείο να κατεβαίνουν ελληνικοί ιχνηλάτες σε αγώνες και να παίρνουν πρωτιές. Αυτό σημαίνει πολλά. Υπάρχει μέλλον του ελληνικού ιχνηλάτη με σωστό τρόπο. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν λύσεις. Θα πρέπει όμως να συνενέσουν όλοι. Δεν μπορώ εγώ τώρα ειλικρινά στην οικογένεια να βλέπω σε ορισμένες ομάδες να γίνεται μάχη και να βρίζω ένα τον άλλον. Αν είναι δυνατόν, πώς θα πάμε μπροστά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν βλέπει κάποιος ότι μιλά στον τάδε, άστονα, μιλάει με τον τάδε. Μιλά με τον άλλο, σε βλέπω τάδε. Και υπάρχουν αυτές οι κόντρες. Αν είναι δυνατόν, δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Τώρα που έχω μιλήσει με πολλούς εκτροφείς, τα παιδιά έχουν όρεξη. Έχουν το κουράγιο να διορθώσουν τα λάθη τους και τα διορθώνουν τα λάθη όσο έχουν κάνει. Αλλά πρέπει να τους στηρίξουμε. Θέλουν βοήθεια, χωρίς τη δικιά μας τη βοήθεια. Δεν πρόκειται να πάει προς το ελληνικό ζυγλάδι. Τον ελληνικό ζυγλάδι τον έχει ανάγκη όλους τους ανθρώπους την ίδια. Να πάρουμε όλοι. Δεν λέω όχι. Αλλά να πάρουμε σωστά σκυλιά. Όχι στο εμπόριο. Δεν θα τους κατηγορήσω. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι εκτροφής κάνανε προσπάθειες, τα ίσα τη σκυλιά, έχουν έξοδα, ναι. Αλλά να μπει ένα φρένο. Κάπου να μπει ένα φρένο και να δίνουν σωστά σκυλιά. Εγώ χαίρομαι, γιατί σου λέω, έχω συναντήσει πάρα πολλούς εκτροφείς, συζητάω μαζί τους. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μετά από 18 χρόνια έχω και εγώ ελληνικό εκδηλάτη, το κατεβάζω, θα το κατεβάσω φέτος στους αγώνες και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί μέχρι τώρα όσα σκυλιά είχα δοκιμάσει, κανένα μα κανένα δεν μου έκανε. Όχι μόνο εμένα, γενικά δεν έκανε. Αλλά τώρα έχω βρει σκυλί και είμαι πολύ τυχερός και θα το κατεβάσω και θα βοηθήσω κι εγώ με τον τρόπο μου ώστε να πάει μπροστά σε ένα άλλο ελληνικό εκδηλάτη. Κοίταξε, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είμαστε έτσι θερμόαιμοι. Είμαστε Μεσόγειοι, όπως και να έχει. Πιστεύω ότι για να πάει μπροστά γενικότερα η προσπάθεια που γίνεται με τον ελληνικό εκδηλάτη, αλλά και η καθαροαιμία στα λαγόσκελα, θα πρέπει να αφήσουμε λίγο στην πάντα το εγώ. Κάποιοι. Να το βάλουν λίγο έτσι στο πλάι. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Pointer Setter, γιατί έτυχε έτσι μέσα στα χρόνια μας να εξελιχθεί το όλο θέμα και με αυτά. Αρχικά βρήκανε κάποια ευκαιρία και όπως είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, στη λογική του ότι ο λύκος στην πόρα χαίρεται και μπήκανε μέσα, γίνανε έμποροι να πουλήσουν σκυλιά. Όσο ο κόσμος άρχισε να μαθαίνει, τόσο αυτοί μπαίνανε στο περιθώριο. Όταν έμαθε ο κόσμος, αυτοί έφυγαν, δεν υπάρχουν πια στο χώρο. Ο χώρος ο ίδιος τους έδιωξε. Και μείνανε οι σωστοί, οι υγιείς και πατάμε σε σωστά βήματα. Αυτό θα γίνει και στον ελληνικό εκδηλάτη και γενικότερα στα λαγόσκυλα. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Αλλά για να τα ξεπεράσουμε πιο γρήγορα όλα αυτά και να μην κάνουμε λάθη τα οποία τα έχουμε δει και τα ξέρουμε από άλλες φυλές, καλό είναι να βάλουμε λίγο στην πάντα το εγώ και καλό είναι να ενημερωνόμαστε λίγο παραπάνω για να έχουμε άποψη. Όχι την άποψη του καφενείου, το είπα εγώ, αυτό είναι, όλοι οι άλλοι είσαστε. Μην πω τη λέξη. Έτσι. Πρέπει να τα αφήσουμε λίγο στην πάντα αυτά. Έτσι. Αυτή μου άποψη. Έτσι ακριβώς, Σόφο. Συμφωνώ μαζί σου. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, αντισυμπέκτη,
Τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό εφημιλάδη. Τάσος Καμπόσος. Καλησπέρα. Είπατε, λέει, ότι τα καθαρόαιμα προέρχονται από ημίαιμα. Γιατί να μην προέρχονται τα ημίαιμα από διασταυρώσεις καθαρόαιμα? Όπως μας ακούγεται λογικό, δηλαδή. Καλοπροαίρετα, ρωτάω. Πάντα ευχαριστώ. Εντάξει, τώρα, Τάσο, δεν είπε κανένας ότι δεν μπορεί να συμβεί και αυτό. Απόψεις είναι, εντάξει. Σεβαστές. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το οποίο το έχω ζήσει. Έμεινα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κρήτη. Εγώ είχα τα πουλιοσκυλά μου και κυνηγούσα πέρδικα στα βουνά, έτσι. Δεν είναι λίγοι οι λαγάδες οι οποίοι είχαν ημίαιμα που ήρθανε και με βρήκανε και με πιάσανε και μου είπανε: έλα να βάλουμε το δικό σου το σκύλο. Εγώ συγκεκριμένα είχα πόιντερ, πάντα πόιντερ έχω. Έλα να βάλουμε το σκύλο σου που είναι πουλόσκυλο με τα λαγόσκυλά μας για να πάρουν τα δικά μας σκυλιά λίγο ταχύτητα και να τους πηγαίνουν ανεμιστά που λένε στην Κρήτη, με τη μύτη δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι έτσι, τέτοια μαγειρέματα τα έχουν πολύ στο μυαλό τους. Υπάρχει, αυτό το σκεπτικό υπάρχει. Αυτά τώρα πριν από 20 χρόνια, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Μάλιστα. Ο Ιορδάνης ο Παπαδόπουλος από Περιστέρι, καλό απόγευμα, να σε καλά, Ιορδάνη. Ο Αναστάσιος ο Παπαγεωργίου, καλησπέρα κύριε Κοσκινά και συγχαρητήρια. Παρακαλώ, λέει, να μας πει ο πρόεδρος, ο μαδάρχης είναι, ποιος είναι ο λόγος που κυνηγά με τις μισές σχεδόν στυλές της Ευρώπης. Τι έχει διαπιστώσει για τις ομοιότητες ή τις διαφορές με τον ελληνικό εφηλάτη. Ποια φυλή έχει ως καλύτερη. Ποια φυλή έχει καλύτερη προσαρμοστικότητα στα ελληνικά εδάφη. Πολλά ρώτησε ο φίλος. Ο κύριος Γεωργίου, ο Θανάσης, ποιος το κάνει, για πες μου λίγο την ερώτηση. Λέει. Ναι, ναι, ποιος ο λόγος που κυνηγάει με τις μισές σχεδόν φυλές της Ευρώπης. Ένα. Τι έχει διαπιστώσει για τις ομοιότητες ή τις διαφορές με τον ελληνικό εφηλάτη. Δύο. Ποια φυλή έχει την καλύτερη προσαρμοστικότητα στα ελληνικά εδάφη. Τρία. Ναι, είναι ο Θανάσης ο Παπαγεωργίου. Το όνομα πες μου λίγο. Αθανάσιος Παπαγεωργίου. Ο πρώτος πρόεδρος του ΟΦΕΗ, ο κύριος Θανάσης. Και Κριτής Αγώνων. Και Παναθηναϊκός. Α, είναι Παναθηναϊκός, το κάνει δικό μας. Παναθηναϊκός, ναι. Λοιπόν, κυνηγάω με πάρα πολλές φυλές, στο σύνολο 8 ευρωπαϊκές. Είμαι, ας το πω, ότι λάτρης των γαλλικών φυλών, όλων των φυλών, έτσι. Έχω τα γαλλικά, έχω τα πορσελέν, έχω τα γασκόνης, έχω τα αριέγγις. Είμαι φανατικός οπαδός του Λιγούρα, από τα πρώτα σκυλιά που είχαν έρθει στην Ελλάδα και φυσικά τώρα τελευταία είμαι και φύλαθλος του ελληνικού εφηλάτη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα τα σκυλιά στα ελληνικά εδάφη προσαρμόζονται άνετα, όλες οι φυλές. Δεν υπάρχει φυλή που να μην δεν μπορεί να κυνηγεί στα ελληνικά τα εδάφη. Παραδείγματος χάρη τώρα για τα σεκούτσι τώρα. Τι να λένε τώρα, τέτοιο πάντως κόβουν τα σεκούτσι, τα λατρεύουν. Όλα τα σκυλιά, έτσι. Δεν θέλω να κάνω διακρίσεις. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και το έχω ξαναπεί που βρήκα ελληνικό εφηλάτη και μου κάνει τα κέφια, κυνηγάει. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Μπορεί ο ελληνικός εφηλάτης να έρχεται λίγο πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα τα σκυλιά. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Όταν τα μαθαίνεις όλα τα σκυλιά σου να είναι αγγέλικοι, να κυνηγάνε μαζί, μπορούν να προσαρμοστούν όλα τα σκυλιά, με λίγα λόγια, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Όλα τα σκυλιά μπορούν να προσαρμοστούν στα ελληνικά τα εδάφη, όλα τα σκυλιά κάνουν για τα ελληνικά τα εδάφη. Μάλιστα. Ο Λάμπρος, καλησπέρα από τα Τζουμέρκα. Γεια σου, Λάμπρο. Ο Νίκος ο Μανιάτης ρωτάει το εξής. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα νεαρό σκυλί 1-2 ετών για να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον του? Πιστεύετε ότι το καλό σκυλί θα φανεί από νωρίς τις περισσότερες των περιπτώσεων? Συνήθως το καλό το σκυλί δείχνει από νωρίς το ένστικτο για κυνήγι. Είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάμε πάντα, έτσι. Αν έχει το ένστικτο για κυνήγι. Μετά κοιτάμε αν είναι θαραλέο, το
πόσο έξυπνο είναι. Αν εγώ κοιτάω και αν είναι συνεργάσιμο τον οικογενειακό, κάποια βασικά στοιχεία είναι αυτά. Παρόλα αυτά όμως, ότι ποτέ δεν είναι νόμος ότι το σκυλί θα σε δείξει από 6, 7, 8 και 9 μηνών αν θα βγει ή αν θα είναι καλό. Υπάρχουν περιπτώσεις, γνωρίζω περιπτώσεις και έχω δει που σκυλί μέχρι τους 12 μήνες δεν έβαζε το κεφάλι κάτω. Με λίγα λόγια το έβγαζα εκπαίδευση, τα άλλα τα συνομιλικά που κυνηγούσανε, και αυτό κυνηγούσε και με έφερε τα ξύλα που έβρισκε, τίποτα κουτιά, τίποτα σακούλες, και μου τα έφερε. Σε πληροφορώ ότι τώρα αυτό το σκυλί είναι από τα καλύτερα σκυλιά που ξεκίνησε στους 18 μήνες. Άρα δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Εξαρτάται, είναι στο χαρακτήρα του σκυλιού. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε και να αποκλείσουμε κάποιο σκυλί που δεν θα ξεκινήσει στον χρόνο επάνω. Πρέπει να έχεις υπομονή και να βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή αν θα έχει λίγο το ένστικτο εδώ να τρέξει έστω και λίγο από πίσω, αν θα πάει, πρέπει να έχεις όμως υπομονή. Σε καμιά περίπτωση, πάλι το ξαναλέω, δεν θα κλείσουμε ένα σκυλί που δεν θα ξεκινήσει στους 12 μήνες. Ο Γιάννης Ολίτσας, καλησπέρα κύριε. Γεια σου Σοφοκλή από Νεμέα, συγχαρητήρια παιδιά, να είσαι καλά. Ο Μανώλης Τζανακάκης, συγγνώμη, καλησπέρα, καλή δύναμη. Ο Νίκος ο Μανιάτης επανέρχεται με άλλο ερώτημα και λέει το εξής. Σε μια ομάδα σκύλων, πιστεύετε χωράνε καθαρόιμοι χνηλάτες από διαφορετικές ράτσες? Ένα το ερώτημα. Οι καθαρόιμοι μαζί με ημίεμους, δεύτερο το ερώτημα, μπορούν οι μεν να συμπληρώσουν τους δε ή θα χαλάσει η συνοχή της ομάδας? Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα που είναι το αν μπορούν να χωρέσουν σε μία ομάδα καθαρόιμα σκυλιά από διαφορετικές φυλές, ράτσες. Αυτό που θέλω να πω στο φίλο μου είναι ότι αυτή τη στιγμή κυνηγάω, έχω την ομάδα μου 8 διαφορετικές φυλές μέσα. Και κυνηγάνε μαζί. Πρώτον αυτό. Άρα μπορούν πολλές φυλές μαζί να κυνηγήσουν. Το δεύτερο το ερώτημα σου είναι εάν υπάρχουν ημίεμα με καθαρόιμα, εάν μπορούν. Ναι. Ναι. Φυσικά και μπορούν. Αρκεί να το μάθεις να είναι να κυνηγάνε μαζί, δεν είναι κάτι. Να το έχει το σκυλί μέσα το όμως, έτσι. Δηλαδή να δέχεται την αγέλη, δηλαδή να δέχεται και άλλο σκυλί. Γιατί υπάρχουν σκυλιά, το κριτήριο βασικά είναι αυτό. Το αν δέχεται το σκυλί να κυνηγήσει μάλα. Δεν είναι θέμα φυλής. Εάν δέχεται το σκυλί, άλλο σκυλί τίποτα. Γιατί είναι ορισμένα που δεν ανέχονται να τα ακουπάνε. Και βλέπουμε πολλές φορές το ένα το σκυλί να κυνηγάει αριστερά, το άλλο δεξιά. Για μια δόση να συναντιούνται, αλλά μόλις θα συναντιούνται να ξαναχωρίζουν. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το σκύλι δεν πρόκειται να δεχθεί κάποιο άλλο για να κυνηγήσει μαζί. Δημήτρη, πιστεύεις ότι εδώ το τελευταίο λόγο και την ικανότητα να κρίνει την έχει ο προπονητής? Μιλάω για τον κάτοχο των σκύλων, έτσι, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ουσιαστικά. Είναι ο ρόλος του προπονητή, έτσι. Την έχει ο προπονητής να φτιάξει την ομάδα, να τη δέσει. Δεν έχει σημασία αν είναι από διαφορετικές ράτσες ή αν είναι ημίεμα, καθαρόιμα. Ο προπονητής δεν είναι αυτός που θα δει τις ελλείψεις και θα προσπαθήσει να συμπληρώσει ένα σκυλί μετά για να φτιάξει την ομάδα? Ναι, βέβαια, ναι. Ο κυνηγός, ο προπονητής, εντάξει. Ναι, προπονητής. Πρέπει να καταφέρει. Ποδοσφαιρική, έτσι είναι. Πάνε όλα μαζί. Ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος ρωτάει το εξής. Εάν ιδρυθεί ένας ενίος όμιλος ιχνηλατών στο πρότυπο των ευρωπαϊκών ομίλων, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την καθαρόιμη κοινοφιλία στα λαγόσκυλα ή θα πρέπει να οργανώνονται αγώνες μόνο από ομίλους φυλών? Αυτό που θέλω να πω στο Σοφοκλή είναι το εξής, ότι πέρυσι στην έκθεση που κάνατε έγινε μία πρόταση από την ΟΕΛ για την ένωση όλων των αναγνωρισμένων ομίλων. Να γίνει ένας όμιλος φυλατών Ελλάδος. Όλες οι φυλές να είναι σε έναν όμιλο ώστε να μπορούν να διοργανώνονται μαζί αγώνες. Βέβαια, υπήρχε μια αντίδραση από κάποια άτομα, τα οποία δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο
φέρανε τόσο μεγάλη αντίδραση. Ενώ συμφωνούσαν πάρα πολύ κάτοχοι εκδηλωτών, ξένων φυλών, που ήμασταν όλοι μαζί εκεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς, σαν ΟΕΛ, θα κάνουμε την πρόταση για τη συνένωση όλων αυτών των ομίλων. Όποιος θέλει να ακολουθήσει, καλώς. Όποιος δεν θέλει, δεν μπορεί να κάνει. Ο Αναστάσης ο Ντάλλας, καλησπέρα κύριε Σοφοκλή και κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά Αναστάση. Ο Κώστας μας λέει καλησπέρα από τη Ρόδο, καλησπέρα Κώστα. Ο Νίκος ο Χάτση Τριανταφύλου λέει το εξής. Καλησπέρα στην παρέα. Κατά πόσο έχει επηρεάσει γενικά οι ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στο Facebook. Πιστεύεις λέει ότι βοηθάει θετικά στην ενημέρωση των κυνηγών ή αρνητικά. Δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτές τις ομάδες προς όφελός τους. Μία γενική άποψη από την εμπειρία σου στάει. Ναι, πράγματι υπάρχουν ομάδες που είναι προς φήμιση, για παράδειγμα, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που δεν έπρεπε καν να υπάρχουν μέσα στο Facebook. Αυτό είναι καθαρά επιλογή των μελών να διαλέξουν και να προτιμήσουν ποιες ομάδες λειτουργούν σωστά. Αυτό που θέλω να πω ότι εμείς σαν ΟΕΡ συνεργαζόμαστε και με άλλες υγιείς ομάδες, με ομάδες που βλέπουμε ότι θέλουν να συνεργαστούν, προσπαθούν για το κυνήγι, προσπαθούν για το καλό του κυνηγού και των κυνηλατών. Μάλιστα. Ο Πάνος λέει, πιστεύετε ότι οι λαγάδες πρέπει να κυνηγούν, να κυνηγάνε αλεπού? Ευχαριστώ. Είναι θέμα Αυγούστου. Είναι. Πες μου λίγο, να σε ρωτήσω κάτι. Είχατε κάνει μία έρευνα πάλι μεταξύ των μελών σας, η οποία έλεγε σε τι φταίει, ας πούμε, σε τι οφείλεται, που σε κάποιες περιοχές είναι μειωμένος ο αριθμός των λαγών. Από εκεί μέσα προέκυψαν κάποια πολύ χρήσιμα στοιχεία. Μπορείς να μας πεις ποια είναι αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Ναι, πράγματι. Σου είπα ότι σε καθημερινή βάση μιλάω με αρκετά μέλη από όλη την Ελλάδα. Παρατήρησα ότι ειδικά σε κάποια μέρη κάτω στην Πελοπόννησο, ξέρω εγώ, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη όπως είναι, να σου πω τώρα, στη Θεσσαλία κάτω κάποιες περιοχές, να μην ονομάσω τώρα, ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη των λαγών, ότι υπάρχει μεγάλη μείωση. Κάναμε μία έρευνα, τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις. Στις μεν περιοχές αυτές, ορισμένες περιοχές, αποδείχθηκε ότι υπάρχει υπερπληθυσμός της αλεπούς, με αποτέλεσμα να το ρίχνουν ότι η μείωση οφείλεται στην αλεπού, όχι μόνο στην αλεπού και στα κουνάδια, τέλος πάντων σε κάποια επιβλαβεία από αυτά τα ζώα. Αλλά και σε άλλες περιοχές στην Πελοπόννησο κάτω για τη λαθροθυρία. Ότι ευθύνεται η λαθροκυρία. Το θέμα είναι το εξής, ότι η αλεπού όντως κάνει μεγάλη ζημιά. Και ότι θα πρέπει να γίνεται, όπως, να γίνεται ας πούμε έλεγχο σωστός. Ρύθμιση. Πιστεύω ότι μπορούν να, όχι να επανέλθει το δόλωμα, δηλαδή όπως κάνανε παλιά, ώστε να βάζανε τότε τα δολώματα και γινόταν μια διαχείριση, ας πούμε, της αλεπούς, αλλά μπορούν να επανέλθουν, εφόσον ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επανέλθουν οι παγίδες, τα κλουβιά. Εκεί έτσι κάνουν τη διαχείριση, όταν βλέπω ότι υπάρχει πολύ αλεπού, έτσι. Όλο τον χρόνο στέλνουν τους θηροφύλακες, τους υπεύθυνους, δεν ξέρω τι, και πιάνουν τις αλεπούδες. Μπορεί να εφαρμοστεί και εδώ πέρα αυτό. Λέμε τώρα σε μέρη που υπάρχει υπερπληθυσμός. Να επανέλθει αυτό. Μάλιστα. Ο Ηλίας ο Ιωαννίδης, καλησπέρα λέει στην παρέα, ρωτάει τι αίματα είναι ο ελληνικός σου ιχνηλάτης, αυτός που έχεις, Δημήτρη. Από πού προέρχεται προφανώς, έτσι. Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι πολύ, έτσι. Ναι, τώρα είναι... Μπορεί να γίνει, δεν θέλω να γίνει και διαφήμιση, μπορεί να το πάρουν
κάπως έτσι, εντάξει. Ναι, ναι. Είναι λίγο λάδες, με καρδιά. Μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Ζόγκος. Πώς ξεκινάς, λέει, τα σκυλιά και σε ποια ηλικία, καλησπέρα από την Κόρυφο. Τα σκυλιά μου τα ξεκινάω στο βουνό. Αρχίζω και τα βγάζω από 6-7 μηνών. Όταν λέω τα βγάζω στο βουνό, τα βγάζω για 1/4 για 20 λεπτά για να πάρουν μυρωδιές. Από το κόμμα, από την πέτρα, από το σκατζόκυρο, από τη χελώνα. Δεν κοιτάω 6-7 μηνών να το βάλω πίσω από το λαγό να τρέξει να το κυνηγήσει. Δεν με ενδιαφέρει καν αυτό το κομμάτι σε αυτή την ηλικία. Όχι ότι άμα σηκώσει λαγό δεν θα καρώ και αν το κυνηγήσει έτσι. Αλλά ο αρχικός μου στόχος είναι αυτός. Να βγει το κουτάδι να μάθει να περπατάει στο βουνό. Το πρώτο κύριο είναι αυτό. Ότι πρέπει να μάθει να περπατάει στο βουνό. Να πάρει μυρωδιές και σε, όταν θα φτάσει 8-9 μηνών το βάζω ύστερα κοντά σε λαγούς για να ξεκινήσει. Μάλιστα. Ο Ηλίας ο Ξανθόπουλος, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Ο Γιάννης ο Περδίκης. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα στους φίλους μου, λέει Σοφοκλή και Δημήτρη. Ο Σάββας ο Παπαδόπουλος. Καλησπέρα, λέει Σοφοκλή. Γεια σου Λούα Λούα. Τώρα πάει αυτό, δεν ξέρω. Πες μου. Ο αδερφός μου είναι αυτός. Μάλιστα. Άρα ξέρει τι λέει που σε λέει Λούα Λούα, έτσι. Ξέρει τι λέει. Γιατί κάνω τους λαγούς, κάνω τα γκολ. Ο Γιάννης ο Λίγκος, καλησπέρα σας παιδιά. Πολύ ωραία συζήτηση, χαιρετίσματα από Χανιά. Ο Ελ Εκείς μας λέει. Ο Νίκος ο Δελυπαπάς, καλησπέρα από Ξάνθη. Σε ποια ηλικία έχει ολοκληρωθεί κυνηγητικά ένα λαγόσκυλο, ήθελε να γράψει, μικρό σκυλο έγραψε, δεν πειράζει, συγχαρητήρια. Υπάρχουν αυτά, ξέρεις, στο κινητό, πάνε να γράψεις μια λέξη και έχει αυτό το σύστημα που πόσες φορές την έχω πατήσει και γράφω ότι να είναι. Τέλος πάντων, μας ρωτάει σε ποια ηλικία έχει ολοκληρωθεί κυνηγητικά ένα λαγόσκυλο. Πιστεύω από 20 μέχρι 26 μήνες ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό που έχει να δείξει θα το δείξει. Ακόμα και στις φωνές και σε άλλα πράγματα, στη δίωξη, ξέρω εγώ κτλ. Μέχρι 2 χρονών και κάτι. Μάλιστα. Ο Μανώλης ο Τζανακάκης μας λέει, παιδιά, κάντε παρακαλώ ένα σχόλιο για το κριτικό λαγωνικό. Καλησπέρα από τα Χανιά. Μεγάλο θέμα για αυτό, άλλη εθνική φυλή, έτσι. Είχα πριν από αρκετά χρόνια ένα κριτικό λαγωνικό. Δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια, γνώστης ώστε να έχω μια άποψη πάνω σε αυτό το σκυλί. Πάντως είναι μια φυλή, νομίζω ότι δεν καταλέγεται στους συχνηλάτες. Είναι λαγωνικό, έτσι. Δεν είναι στην ομάδα 6. Ναι. Εντάξει, κυνηγάνε και με διαφορετικό τρόπο οι κριτικοί, έτσι. Δεν έχουν επιστροφές και γυρίσματα του λαγού. Είναι στο ξεφόλιασμα. Όποιος πρόλαβε που λέμε τον κύριο είδε, έτσι. Είδε στο λαγό τον αντιουφέκησες. Γι' αυτό πάνε και καβάλα τα σκυλιά, το καβάλα μέσα σε εισαγωγικά, έτσι. Πάνε καβάλα τα σκυλιά στο κυνήγι και είναι πολύ κοντά τα σκυλιά για να μπορούν άμεσα με το που ξεφωλιάσουν το λαγό να το θεκίσουν, έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο τον Ανετάκη που είναι και πρόεδρος εκεί του ομίλου. Κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Τα συγχαρητήριά μου, τον γνώρισα, μιλάμε, έχουμε κάποιες επαφές. Μπράβο τους. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια γιατί προσπαθούν και βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή, ας το πούμε, κόντρα του αν είναι η κυνηλάτης ή αν είναι λαγωνικός προκριτικός. Τέλος πάντων, καλό είναι και εκεί να τα βρούνε και όλοι μαζί να πάνε μπροστά ακόμα πιο πολύ το κριτικό λαγωνικό. Έχεις δίκιο. Ο Νίκος ο Μανιάτης, έχετε εντοπίσει κάποιες συνήθειες του λαγού κατά τη δίωξη, κατά την καταδίωξη? Π.χ. να γυρίζει στο γιατάκι ή να παίρνει ανηφόρα στο ξεσήκωμα. Αν αρχίσω και λέω αυτά που έχω δει στο Σοφοκλή, θα μιλάνε μέχρι το πρωί. Ναι. Αλλά θα πω ένα περιστατικό που μου έχει τύχει 3 φορές
και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ενώ σηκώθηκε, το σήκωσαν τα σκυλιά μέσα από το πουρνάρι, με ένα μεγάλο άλμα, δηλαδή μετά από 2-3 βήματα που έκανε, ξαναπλάκωσε στο διπλανό πουρνάρι. Το είδα 2 και 3 φορές. Αυτό ήταν, είναι αυτό που με έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Δηλαδή σηκώθηκε και πλάκωσε αμέσως. Με αποτέλεσμα τα σκυλιά να τον ψάχνουν δεξιά-αριστερά και μπορούν να τον πιάσουν. Εάν δεν το έβλεπα, δεν θα το πίστευα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τραυματισμένος ή ότι κάτι έχει κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ κτλ. Και γι' αυτό έκανε αυτό το κόλπο. Αλλά όταν ξαναφώναξα τα σκυλιά και τα έβαλα και είχε κατεβάσει και το όπλο, γιατί ήταν η μέρα κυνηγιού, και ήμουν και άνετος κιόλας. Έλεγα ότι είμαι βέβαιος ότι είναι τραυματισμένος ο λαγός. Για να το κάνει αυτό, να σηκωθεί και να πλακώσει αμέσως, πάνε να πει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Είμαι σίγουρος να του πιάσουν τα σκυλιά. Σε πληροφορώ ότι το σήκωσαν τα σκυλιά και ο λαγός εξαφανίστηκε. Τον έχασα. Γιατί δεν ήμουν έτοιμος. Βέβαια. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ξέρω ότι υπάρχει ένα άλλο στατιστικό στοιχείο. Και να το δούμε βέβαια και σε βάθος χρόνου, να μην το δούμε μόνο για την χρονιά που μας πέρασε, την κυνηγητική περίοδο. Γιατί εμείς τις χρονιές τις μετράμε με τις κυνηγητικές περιόδους. Οι κυνηγοί, έτσι έχουμε άλλο ημερολόγιο δικό μας. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Στατιστικά στοιχεία έχετε για το πώς πήγε πέρσι η χρονιά, έτσι. Αλλά μπορούμε να το δούμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, πώς πήγαν οι τελευταίες 5, 6, 7, 10 χρονιές, αν είναι καλύτερες και πού οφείλεται αυτό. Ναι, πράγματι, κάθε χρόνο κάνουμε πάλι τη δημοσκόπηση. Η φετινή χρονιά μας λένε τα μέλη μας ότι ήταν από καλή έως πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, όλες οι περιοχές είχαν αρκετό λαγό, εκτός πάλι λέω από 2-3 τοποθεσίες, οι οποίες, όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, ευθύνονται ότι δεν είχε πολύ λαγό. Λόγω της αλικούς και λόγω της λαδροθυρίας. Κατά τα άλλα, τα μέρη που φυλάσσονται από τους θηροφύλακες, οι χρονιές, χρόνο με το χρόνο δηλαδή, οι γένες πάνε πολύ καλά. Είναι όλοι ικανοποιημένοι. Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή βοήθησε αρκετά, έτσι. Πιστεύω ότι και μόνο που, αν θέλεις, μειώθηκε, γιατί να εξαλειφθεί δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό, και μόνο που μειώθηκε το νυχτερινό κυνήγι, αμέσως αυτό πρέπει εμείς να το είδαμε ως θετικό αποτέλεσμα στους λαγούς σε κάθε χρονιά, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ναι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε πάντα καλά μαζί, ο Δημήτρης ο Ζόγκας, ο Στέλιος ο Μιχαλούτσος. Το ξέρεις, το Στέλιο? Ναι, ο Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Ο Μαδάρχης λέει, ο Γκίμι λέει, Γιώργος σε ψάχνει. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτό. Σε ψάχνει. Καλά, Σόφο, κοίταξε τώρα, μην πέσει κανένας πολυέλιος, τίποτα, μην έχουμε κανένα blackout. Τώρα τι αναφέρει και το όνομά του. Λοιπόν, ο Νίκος ο Χάτζη Τριανταφύλου θέτει ένα ερώτημα. Δημήτρη και Σοφοκλή, θέλω να θέσω και ένα δεύτερο ερώτημα. Ακούμε αναδιαστήματα ότι πρέπει να επιτραπεί το κυνήγι του ζαρκαριού. Ποια η άποψή σας? Να σου πω λοιπόν, αγαπητέ φίλε Νίκο, τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι το ζαρκάρι το κυνηγάμε, το ζητάμε από την υπηρεσία και από το Υπουργείο εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν το να μπορέσουμε να το εντάξουμε στα θηρεύσιμα. Το ζαρκάρι είναι θύραμα. Έχουμε όλα λοιπόν τα επιστημονικά στοιχεία που μπορούμε να το εντάξουμε στα θηρεύσιμα. Αυτό που η βασική αιτία που δεν μπαίνει το ζαρκάρι στα θηρεύσιμα είναι το γεγονός ότι ο κάθε υπουργός ή μέχρι τώρα υπουργοί φοβούνται να βάλουν την υπογραφή τους, φοβούμενοι ότι θα δεχτούν μεγάλη επίθεση από τους αντικυνηγούς. Βάζουν λοιπόν στην πάντα τα επιστημονικά στοιχεία και το κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για ρύθμιση και το θέτουν το θέμα σε βάση πολιτική. Ή αν θέλεις και φόβου ακόμα, το ότι φοβούνται τους αντικυνηγούς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το ζαρκάρι πρέπει να μπει στα θηρεύσιμα με όρους όπως ισχύουν για όλα τα θηρεύσιμα και γι' αυτό να υπάρχουν όροι, πρέπει να μπει και αυτό στα θηρεύσιμα για να γίνεται ρύθμιση. Δημήτρη, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε δημοσκόπηση πρόσφατα κιόλας. Ναι, ναι. Και ποια είναι η γνώμη των μελών όσον αφορά για την κυνήγη του Ζαρκαδίου και αν θα επιτραπεί.
Θέλω να σου πω ότι πήραν μέρος πάνω από 600 άτομα σε αυτή τη δημοσκόπηση και αυτό που θέλανε οι περισσότεροι είναι ότι να επιτραπεί ο Ζαρκάδη κάτω από όρους, παραδείγματος χάρη να επιτραπεί μόνο για 40 ημέρες, έτσι, και Σαββάτο, Κυριακή, ας πούμε, την Τετάρτη, αλλά να επιτραπεί. Γιατί όπως και να το κάνουμε, υπάρχει πληθώρα μεγάλη. Ναι. Είναι ένα πολυάριθμο είδος και πρέπει να γίνει ρύθμιση. Όπως και να έχει, πρέπει να γίνει ρύθμιση. Έτσι, σε αυτό, γιατί είναι πολυάριθμο, δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν στο μέλλον με το συγκεκριμένο είδος που είναι πολυάριθμο. Γιατί η φύση, όταν δημιουργούνται τέτοια θέματα, έτσι, υπεράριθμα, κάποια είδη είναι υπεράριθμα, δημιουργούνται και κάποια προβλήματα γενικότερα. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Στοιχεία επιστημονικά υπάρχουν ότι τα ζαρκάδια βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό. Να δούμε από την πλευρά του Υπουργείου πότε θα σκύψουν πάνω στο θέμα και ποια λύση θα δώσουν, έτσι. Ο Γιώργος Αλεξανδρίδης, καλησπέρα στην παρέα από Σέρες. Συνεχίστε, λέει, τα λαγομίτινγκ. Πώς το άκουσες, λαγομίτινγκ. Ωραία λέξη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Να φύγουμε λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι ο μεγάλος πόθος και αγάπη των λαγοκυνηγών είναι τα σκυλιά. Και εκεί στηρίζονται όλα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε η μελωδία του ντορού. Κάποιοι ακούνε στα αυτιά τους αυτό σαν μια πολύ καλορυθμισμένη ορχήστρα και κάποιοι άλλοι που είναι έξω από το χορό τα ακούνε, ξέρω εγώ, κάποιους σκύλους να ουρλιάζουν, έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η φωνή που όλοι την αναζητούν οι λαγοκυνηγοί είναι και αυτό που ανεβάζει την πίεση πολλές φορές, έτσι. Βασικά αυτό είναι, δεν είναι τόσο ο λαγός, η θέα του λαγού. Η πίεση ανεβαίνει με τη φωνή του σκύλου, έτσι. Ένας λόγος για να σου ανέβει πίεση εννοώ. Ή τέλος πάντων να αρχίσει η αδρεναλίνη να εγκρίνεται σε ρυθμούς ανεξέλεγκτους. Για πες μου την άποψή σου γι' αυτό. Η φωνή είναι αυτή που μας εξητάει. Ακριβώς. Η φωνή είναι αυτή που μας κάνει να τρελαινόμαστε από την καρά μας. Η χνηλάτης χωρίς φωνή δεν είναι η χνηλάτης. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις το εξής. Υπάρχει και μία μελέτη δική σας, μία έρευνα, μία μεταξύ των μελών, ας πούμε, μία, αν θέλεις, δημοσκόπηση, έτσι, πώς να το πω, έρευνα καλύτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα όπλα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η λαγοκυνηγή είναι παραδοσιακή, δηλαδή είναι προς το δίκανο. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτοί που έχουν αυτογεμή, καραμπίνες. Υπάρχει κάποιο στοιχείο μέσα από τα μέλη σας που έχει προκύψει σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι? Ναι, υπάρχει. Μόνο που θα σε διαψεύσω αυτό που λες, ότι οι λαγοκυνηγοί κυνηγάνε με δίκανο. Στη συγκεκριμένη έρευνα μετήχανε πάνω από 800 άτομα. Τα 500 άτομα σε πληροφορώ ότι δήλωσαν καραμπίνα. Και είχαμε οι υπόλοιποι 285 ήταν με δίκανο, αλλά είχαμε και 15 με μονόκαμπο. Συγγνώμη, είχαμε και τον φίλο μου που ξέχασα, τον Περδίκη, τον Ιωάννη με τσατάλα. Α, ναι, ναι, είναι και ο Γιάννης, ναι, είναι και ο Γιάννης, είναι και ο Γιάννης. Άρα λοιπόν, αυτό με το δίκανο το ξεχνάμε πλέον, έτσι, που ίσχυε παλιά. Πλέον οι περισσότεροι των λαγοκυνηγών χρησιμοποιούν αυτό και εμείς, έτσι, καραμπίνες δηλαδή. Ναι, έτσι ακριβώς, καραμπίνες, ναι. Μάλιστα. Θα ήθελες να μου πεις λίγο τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε γενικά ως λαγοκυνηγοί. Ποια είναι αυτά που συζητάτε στην ομάδα μέσα? Ποια έχεις εντοπίσει ότι είναι τα σοβαρότερα και μεγαλύτερα προβλήματα γενικότερα που αντιμετωπίζουν οι λαγοκυνηγοί? Γιατί αν το δούμε σε επίπεδο Ελλάδος, ας πούμε στην επιφάνεια τη δικιά μας, άλλα λογικά προβλήματα πρέπει να έχει ο κυνηγός που κυνηγάει λαγό στην Κρήτη, άλλα εκείνος που κυνηγάει στη Θεσσαλία, ενδεχομένως άλλα εκείνος που κυνηγάει στη Μακεδονία και πάει λέγοντας, έτσι. Για πες μου λίγο γι' αυτό. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, τις γενικές γραμμές που αντιμετωπίζετε? Κοίταξε να δεις, το είπαμε και στην αρχή Σοφοκλή, ότι έχει γίνει μάστιγα οι επιθέσεις των λύκων σε κυνηγόσκυλα. Αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα που κυριαρχεί σε όλες τις συζητήσεις μέσα στην ομάδα. Δυστυχώς, πάλι το ξαναλέω, έχει γίνει μάστιγα.
φτάσαμε στο σημείο κάθε Σαββατοκύριακο να αρχίσουμε να μετράμε και να λέμε πόσα έχουν φάει, πόσα έχουν κόψει. Το κυριότερο είναι αυτό. Για τους λύπους. Είπαμε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ένα άλλο πάλι θέμα σοβαρό προκύπτει είναι μετά τον Πανάρικα που και αυτό το είπαμε. Τέλος πάντων, σε αυτό το κομμάτι και αυτό νομικά προσπαθούμε να βρούμε μια λύση και να κάνουμε κάποιες προτάσεις από τον νομικό σύμβουλο της ομάδας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μέσα στην ομάδα έχουμε τρεις νομικούς συμβούλους που παρακολουθούν τα πάντα, καταγράφουν τα πάντα. Υπάρχει μια, ας πούμε, έτσι, προστασία από αυτούς όσον αφορά τα μέλη μας. Σε πολλά θέματα, έτσι, όχι μόνο σε αυτά. Ένα άλλο πιο σοβαρό θέμα που μιλήσαμε πριν μέρος είναι για τα ζαρκάδια. Ότι εξαφανίζονται τα σκυλιά, παίρνουν τα ζαρκάδια και εξαφανίζονται. Καλά είναι όλα τα λαγόσκυλα. Και αυτό πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει κάποιος, δεν ξέρω τώρα, αυτό που με εκνευρίζει, όσο και να παρεξηγηθούν κάποια άτομα, είναι ότι πάντα υπάρχει μια αιτιοπάθεια από τη μεριά μας απέναντι προς τους πολιτικούς. Δηλαδή, μην τυχόν ζητήσουμε αυτό, γιατί μπορεί να μας κόψουν εκείνο. Μην τυχόν πούμε αυτό, γιατί μπορεί να μας πούνε εκείνο. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αρχίσουμε κι εμείς να ζητάμε, να απαιτούμε. Δεν είμαστε κάποιοι τυχαίοι, δεν είμαστε μια μικρή ομάδα 3-4-5.000 ατόμων. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια με κυριών. Κάποτε θυμάμαι είχαμε πιάσει, είμαστε 200.000. Έτσι. Είναι η δύναμή μας, πρέπει να τη δείξουμε. Δεν πρέπει να δείχνουμε άλλη λιτοπάθεια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πρέπει να απαιτούμε και να διεκδικούμε. Μάλιστα. Ο Θανάσης ο Κρικέτος. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια. Οι παλιοί λαγάδες έλεγαν ότι αν σε μία περιοχή υπάρχει πληθυσμός με αλεπού, δύσκολα συναντάμε λαγούς. Αυτό ισχύει. Μα είναι λογικό, αν υπάρχουν πολλές αλεπούδες, λίγο δύσκολο, βέβαια. Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Λύκος. Εδώ λέει στην Κρήτη, τα σκυλιά με φωνές τα κόβουνε. Και εμένα λέει που χαλάνε τον κόσμο από τις φωνές, με θεωρούν τρελό. Προφανώς έχει σκυλιά που το λένε στο λαγό. Και στην Κρήτη αυτό δεν το θέλουν. Θέλουν ήσυχα σκυλιά να ξεφωλιάζουν, ξέρεις, ύπουλα που λέμε, για να είναι κοντά ο κυνηγός. Και προφανώς να θεωρούν τρελό γιατί έχει σκυλιά που το λένε, μάλλον. Ναι, ο Γιάννης είναι φίλος μου. Παρακολουθώ τα βιντεάκια του, τον χαίρομαι. Έχουν καταπληκτικές φωνές τα σκυλιά του, να τα χαίρεται. Αυτό έχω να πω μόνο. Ο Γιάννης Ομπερμπίκης, χαιρετισμούς λέει στη Symphonic Pop Orchestra. Ο Χρήστος ο Μάγκος, τη γνώμη σας σχετικά με το μεσημεριανό το ρο. Υπάρχει το ρο σε εκείνη την ώρα και αν ναι, είναι εύκολο να δουλευτεί ώστε να έρθει αποτέλεσμα. Εξειδικευμένο ερώτημα. Ναι, ναι. Πράγματι, υπάρχει το ρος. Αλλά όχι σε όλα τα μέρη. Παραδείγματος χάρη, στα νησιά, ας πούμε, έτσι, σε χαμηλά υψόμετρα, μην περιμένεις πολλά πράγματα. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ έντονο σκυλί, ώστε να το βγάλεις το απόγευμα και να είναι και η καλύτερη μέρα, βέβαια, σύμφωνα με τις συνθήκες, ώστε να μπορέσει να πιάσει το ρο. Αντιθέτως, στα ψηλά τα βουνά, εκεί που το υψόμετρο είναι πάνω από 1.000 μέτρα, ξέρω εγώ κτλ., υπάρχουν κάποιες μέρες που τα σκυλιά πιάνουν το ρο από υπατινό και μπορούν να δουλέψουν και να σηκώσουν και βαριά. Δημήτρη, ένα σκυλί, ανεξάρτητα το τι είναι, έτσι, καθαρό αιμο ή μίαιμο ή από όποια ράτσα και αν προέρχεται, αν είναι καλό, μπορεί να κυνηγήσει εξίσου καλά στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στη Μακεδονία, μπορεί να κυνηγήσει ή υπάρχει διαφορετικότητα, θα χρειαστούμε άλλο σκυλί, ας πούμε, ανάλογο στον τόπο που κυνηγάμε. Πρόσεξε να δει, είναι στο χαρακτήρα του σκύλου. Θα σου πω τώρα αυτά από τη δικιά μου εμπειρία, από τα δικά μου τα σκυλιά. Γιατί κάθε χρόνο πηγαίνω, αλλάζω μέρη, αλλάζω τοποθεσίες και επιλέγω, ας πούμε,
διαφορετικά μέρη. Βλέπω πάντα ότι την πρώτη μέρα όταν θα κατεβάσω τα σκυλιά μου, δηλαδή παραδείγματο χάρη, εάν από το Μπουρνάρι θα πάω στο κέντρο και σε διαφορετική τοποθεσία, με διαφορετική πέτρα, με διαφορετικό κόμμα, πάντα την πρώτη μέρα δεν κάνουν τίποτα τα σκυλιά. Δηλαδή δεν δουλεύουν όσο όπως πρέπει από αυτό που γνωρίζουν. Τη δεύτερη μέρα πάνε λίγο καλύτερα. Την τρίτη μέρα ήδη έχουν προσαρμοστεί. Με λίγα λόγια δηλαδή, το καλό του σκυλί χρειάζεται προσαρμογή στην αλλαγή του μέρους. Εάν θα αλλάξει μέρος και το έχει μέσα του, μπορεί να προσαρμοστεί και να κυνηγήσει. Γίνεται αυτό. Ναι. Βλέπω άναψε και το φως, γιατί κάπου άρχισε να σε χάνω, τώρα με το φως ξαναείδα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Λίγκος. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε Δημήτρη, για τα λόγια σου. Να είσαι καλά και είμαστε πραγματικά τυχεροί που είσαι μέλος και ομαδάρχης αυτής της τρέλας που μας ενώνει, το λαγοκυνήγι. Ο Ηλίας ο Γαλάκτιος. Χαιρετισμούς από Σουηδία. Σεβασμό στα θυράματα, σεβασμό στα σκυλιά μας. Βλέπεις ότι έχουμε το ακροατήριό μας προέρχεται από παντού, έτσι. Ο Ηλίας είναι από τα αγαπημένα μέλη της ομάδος μας. Σε καθημερινή βάση μπαίνει μέσα στην ομάδα, συμμετέχει στις συζητήσεις και μας παρουσιάζει ωραία βιντεάκια με τον ένα σκύλο που κυνηγάει, με ένα μονό σκυλί, στη Σουηδία επάνω. Να είναι καλά. Θανάσης Παπάς, όταν κυνηγά σε καινούριο τόπο, ποιες είναι οι καλύτερες θέσεις να στήσεις καρτέρια? Τεχνική ερώτηση, πολύ. Εντάξει, σε καινούριο μέρος επιλέγεις μεγάλους δρόμους, μεγάλα μονοπάτια, όταν δεν το γνωρίζεις το μέρος. Η πρώτη σου επιλογή είναι το ή ο δρόμος ή το μεγάλο μονοπάτι που θα βρεις. Μάλιστα. Δημήτρη, πόσα σκυλιά πρέπει να έχει ένας λαγοκυνηγός για να πούμε ότι έχει πάγκο καλό? Πάντα έλεγα ότι όποιος έχει μία σκυλιά δεν έχει κανένα. Ο λαγοκυνηγός, εάν έχει τη δυνατότητα, όσο μπορεί περισσότερα να ταΐζει, τόσο κέρδος θα έχει. Πάντως, για να μην μείνεις ποτέ από σκυλί, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 ή 5. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους λαγοκυνηγούς των μεγάλων αστικών κέντρων, ότι δεν υπάρχει ο χώρος για να έχουν τόσα σκυλιά, έτσι. Άρα, η νίκη του λαγού είναι περισσότερο για τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που υπάρχει δυνατότητα να έχουν τα περισσότερα σκυλιά, έτσι. Ναι, φίλε. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν σχεδόν οι περισσότεροι. Σχεδόν οι περισσότεροι. Μάλιστα. Δημήτρη, μια σχέση έρθει στη Ρόδο, ρωτάει ο Κώστας, τι γνώμη έχεις για τα κυνηγητικά εδάφη και πώς είδες το θέμα του ελαφιού? Μιλάει για τη Ρόδο, ο Κώστας. Ναι, πράγματι, η Ρόδος, από τα αγαπημένα μου νησιά, και έχω τονίσει ότι το προτιμώ γιατί με καλύπτει και κυνηγητικά. Έχει ωραία μέρη και ανοιχτά και κλειστά. Βέβαια, οι δοκιμές που έκανα εκεί με τα σκυλιά δεν ήταν ότι και η καλύτερη εποχή. Έτσι πήγα καλοκαίρι. Δεν μπορέσαμε να δοκιμάσουμε, η αλήθεια είναι, τα σκυλιά, να τα δω δηλαδή εργασία. Πάντως έχουν ωραία μέρη εκεί πέρα. Μ' αρέσουν υπερβολικά στη Ρόδο. Λέω ότι δεν την προτιμούσα τη Ρόδο, αν ήταν από όλα τα νησιά, αν ήταν για να κυνηγήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχουν ωραία μέρη. Ο Γιώργος μας ρωτάει το εξής, ο Καρτάκος. Καλησπέρα. Τα λάθη των εκτροφέων σήμερα, ποια νομίζεις, λέει, ότι είναι? Ποιο το επίπεδο του ελληνικού ιχνηλάτη σήμερα, κατά τη γνώμη σου? Τα λάθη των εκτροφέων. Ορισμένοι και μη εκτροφείς έχουν κάνει λάθη, έτσι. Μην τα βάζουμε όλα με τις εκτροφείς, αλλά εκτροφέας λέγεται και αυτός που κάνει έστω και μία ή δύο γέννες. Τα λάθη τους είναι ότι ενώ βλέπαν ότι η σκύλα δεν κυνηγάει ή ο σκύλος δεν κυνηγάει, και ότι η πρώτη γέννα που κάνανε από τα 6 τα κουτάβια ξεκίνησε μόνο το ένα. Μην το συνεχίζεις. Μην πουλάς. Μην το βλέπεις μόνο σαν εμπόριο. Ορισμένοι εκτροφείς, οι επαγγελματίες, αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον ελληνικό εκτροφή, το έχουν σταματήσει αυτό εδώ και καιρό. Δηλαδή δεν δίνανε σκυλιά που δεν κυνηγάνε, που ξέρουν ότι δεν θα κυνηγήσουν.
και κάνανε σωστά ζευγαρώματα. Αυτή ήταν και η επιτυχία και φτάσαμε τώρα και βλέπουμε ελληνικό εκδηλάτη να κυνηγάει. Το είπα και προηγουμένως ότι ο ελληνικός εκδηλάτης έχει μέλλον, θα πάει μπροστά. Μάλιστα. Διαβάζω άλλα 2-4 μηνύματα και κάπου να κλείσουμε γιατί ήδη περάσαμε τις 9. Το είπα από την αρχή βέβαια ότι θα πάμε παραπάνω, το ήξερα. Γιατί έχουμε έναν έτσι πολύ εκλεκτό καλεσμένο και τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά σήμερα. Θα διαβάσω λοιπόν αυτά τα 4, θα υπερβούμε λίγο το χρόνο. Δεν πειράζει, νομίζω ότι αρέσει η συζήτηση στον κόσμο. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή συζήτηση. Ο Δημήτρης λοιπόν, ο Κοντογιάννης, καλησπέρα από Κρήτη. Γεια σου Δημήτρη, ο Φώτης, ο Σιάπκας. Καλησπέρα στην πιο top κυνηγητική εκπομπή. Τη γνώμη του ομαδάρχη, πόσο ρόλο παίζει η ομοιογένεια των φυλών στο δέσιμο μια σωστή αγέλης? Το α και το ω. Πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια. Και εδώ, εδώ υπεύθυνος είναι ο προπονητής για την, για την ομοιογένεια, έτσι. Να πω ότι ο Φώτης ο Σάπκας είναι ένας από τους λίγους πάνω στη βιολογία του λαού που γνωρίζουν πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και τον καλούμε πάντα όταν πρόκειται να κάνουμε διημερίδες ή ημερίδα με θέμα του βιολογία του λαού, το Φώτη του Σάρκα σαν ομιλητή. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Να είναι καλά. Έχω να σου πω κάτι που το εκτίμησα ιδιαίτερα, γιατί μέσα στα 18-19 χρόνια που κάνω κι εγώ ας πούμε ραδιόφωνο και στα 27 χρόνια, 28 τώρα πλέον, δημοσιογραφία στα κυνηγητικά θέματα, αυτό που οφείλω να σου αναγνωρίσω και είναι σπάνιο, πίστεψέ με, είναι ότι έχεις ένα καλό λόγο για όλους. Δεν προσπαθείς να προβάλλεις τον εαυτό σου ρίχνοντας τους άλλους. Έχεις ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο ατού στον άνθρωπο γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μαστογεωργίου, πες μας ένα χαρακτηριστικό που εκτιμάς ιδιαίτερα στη φυλή των Αριέγης, ομαδάρχη. Και έχω άλλο ένα ερώτημα να κλείσω από αυτό. Μόνο ένα θέλει. Αν είναι ένα, εντάξει. Μήπως θέλει παραπάνω ο Γιάννης? Πες όσα νομίζεις. Λοιπόν, αυτό που με τρελαίνει στα Αριέγης είναι η χειλασία. Έχουν φοβερή μύτη. Μυαλό. Έχουν φοβερές φωνές. Και εκεί που σταματάνε τα άλλα, αυτά συνεχίζουν. Αυτά για τα Αριέγης. Μάλιστα. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε. Ο Κώστας, ο Βιτζιλέος, από την Άξο. Καλησπέρα σας από Άξο. Ποια είναι η γνώμη σας για την αγορά έτοιμου σκύλου για ένα λαγοκυνηγό που θέλει να ξεκινήσει? Ναι. Μπορεί να πάρει ένα έτοιμο σκυλί, να μπορέσει να κυνηγήσει, αλλά μπορεί και να το χαλάσει από τη στιγμή που δεν ξέρει. Καλό είναι ο νεαρός λαγοκυνηγός όταν θα κάνει την αγορά ενός λαγόσκυλου να πάει με έναν πιο έμπειρο λαγοκυνηγό. Να τον δείξει κάποια πράγματα, να τα δει και εκείνος, να τα μάθει και μετά να βγει με αυτό το σκύλι στο βουνό. Άραστε. Λοιπόν, και με αυτό Δημήτρη μου να κλείσουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι στον κόσμο, αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Ευχαρίστως, αν θέλεις κάτι να πεις. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που μας παρακολούθησαν. Θα υπάρχει συνέχεια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ευχαριστώ όλους που έχουν συμμετοχή. Τώρα θα μου επιτρέψεις, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Όσοι συμμετείχαν ή κάνανε like μέσα στο πρόγραμμα που κάναμε, να μπουν σε μία κλήρωση για ένα διήμερο στον Τζενόνα Χαλικιού από τον ομαδάρχη αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα ξεκινήσει το κυνήγι του λαγού, να γίνει μία κλήρωση για δύο μέρες για δύο να άτομα. Να κάνουμε αυτό, Δημήτρη, να το οργανώσουμε σε επόμενη εκπομπή που θα είμαστε μαζί, πάλι εδώ στο Γιατάκι των Αγάδων. Στην επόμενη, μάλλον, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, ο επόμενος θα είναι
Και πάλι μέλος της ΟΕΛ θα το βάλω στον επόμενο, άσχετα ποιος θα είναι. Ό,τι νομίζεις, όπως νομίζεις. Γιατί τώρα τους πιάνουμε λίγο έτσι εξ απρόπιτους. Καλύτερα να το οργανώσουμε και να τα ανακοινώσουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε πάρα πολλά ερωτήματα για πολλά θέματα. Δεν εστιάσαμε τη φορά αυτή μόνο στο σκύλο, αν και πιστεύω και πάλι το λέω ότι οι περισσότεροι λαγοκυνηγοί εκεί θα θέλανε να μένουμε και η συζήτηση να είναι γύρω από το σκύλο πάντα. Το λαγοκυνήγι δεν είναι μόνο σκυλιά, βέβαια, είναι πολλά πράγματα με τα προβλήματά του και γενικότερα με ό,τι μπορεί να καταγραφεί μέσα από τους λαγοκυνηγούς και να το βελτιώσουμε, έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι την άλλη Κυριακή ξεκινάνε κανονικά οι πρωινές ηχογλασίες, η εκπομπή. Κάθε Κυριακή θα είναι τώρα την καλοκαιρινή περίοδο 5 με 8 το πρωί. Ξεκινάνε λοιπόν κανονικά στο ραδιόφωνο οι πρωινές ηχογλασίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με το γιατάκι των λαγάδων, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή, που προφανώς θα έχουμε ένα μέλος της ΟΕΛ πάλι καλεσμένο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό σας βράδυ.